Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Έβαλα τα ακουστικά και έχασα το καλύτερο. Αχ, αυτή η τελευταία τάκα πριν την πρώτη καλημέρα, αυτή είναι που αξίζει. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Στην, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Αφήστε την ουσία του. Μάλλον αφήστε το επιφανειακό και πάμε στην ουσία. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάθε φορά που του μιλάς, κάθε φορά που σηκώνεις το τηλέφωνο, σου λέει κάτι και σου μαυρίζει την ψυχή, που μπορεί να είναι κάτι, ρε παιδί μου, δηλαδή τη δική σου ψυχή. Θέλω να πω ότι όχι κάτι αντικειμενικά κακό. Ναι. Πόλεμο αυτή ένα τη στιγμή. Ένα κακό νέο. Εκεί που στα καλά καθόμαστε, σε παίρνει και σου λέει: άξιες τύπο Βασίλης για σένα προχθές. Ναι, ναι. Ή ακόμα χειρότερα: αχ, Δημήτρη μου, προχθές που ήσουν στη Σύση, χάλια το μαλλί. Π.χ. Τι έγινε. Και εκεί που είσαι μια χαρά και έχει σηκώσει το τηλέφωνο ευδιάθετο. Βρίσκεις τον εαυτό σου να έχει πέσει η ψυχολογία σου. Στα καλά καθούμενα, από τον ίδιο άνθρωπο διαρκώς. Στην αρχαιότητα, δεν να σας θυμίσω, να σας πω μάλλον, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι ναι. Τους αγγέλους, τους αγγελιοφόρους κακών ειδήσεων, αυτούς δηλαδή που εκεί που ήσουν μια χαρά σου χάλαγε τη ζαχαρένια, τους σκοτώνανε. Ναι, ναι, ναι. Παρόλο ναι. που η είδηση, γι' αυτό σου λέω δεν είναι θέμα επιφάνειας, είναι θέμα ουσίας. Η είδηση, αυτό που τους έφερνε, η αγγελία που τους έφερνε, μπορεί να τους έσωσε από πόλεμο, να τους προειδοποιούσε. Να ήταν δηλαδή κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Ή ένα αντικειμενικό αποτέλεσμα, χάσαμε τη μάχη. Ναι. Τι φταίει αυτός. Ακριβώς. Αλλά το αρνητικό. Το ότι τους χάλαγε τη διάθεση ήταν μόνο και μόνο αυτό ένας άνθρωπος δυσίωνος, ο οποίος μόνο ο θάνατος το άξιζε. Οι γνωστές δυσιονέλες. Ναι, στον οποίο μόνο ο θάνατος άξιζε. Ουστ δυσιονέλες. Μη μας χαλάτε τη διάθεση. Αν έχετε τέτοιους ανθρώπους ή αν είστε τέτοιοι άνθρωποι, διορθώστε το, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Δηλαδή, αν έχετε παρατηρήσει ότι όποτε παίρνει τηλέφωνο ο Βασίλης Βλάχος, καταλήγετε να κλείνει το τηλέφωνο και να έχετε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Πείτε του, ξέρεις τι, ρε φίλε, εγώ το έχω πει σε έναν. Mm. Το έχω πει, γιατί, το έχω πει, ναι, του λέω, να σου πω εσύ. Ξέρεις γιατί, δηλαδή θες εσύ να χτυπάει το τηλέφωνο, να βλέπω το όνομά σου και να λέω όχ. Πες, ή μην τα λες, ή πες κάτι, ή πάρε και μια φορά τηλέφωνο και πες μια καλή είδηση. Ναι, έχει και αυτό τη σημασία. Μην με παίρνεις και μου μαυρίζεις κάθε φορά την ψυχή, μπορεί και με το παραμικρό, δηλαδή μπορεί να μην είναι κάτι φοβερό, ξαναλέω. Μπορεί να σου λέει ότι κάποιος έθαψε. Και εσύ να μην είσαι σε εκείνη τη φάση να μάθεις ότι κάποιος σε θάβει. Είχαμε μια τέτοια στο πανεπιστήμιο, η οποία δούλευε μάλιστα και σε μια καφετέρια. Οπότε πρωί-πρωί με το που πέρναγες να πάρεις τον καφέ. Είχε τα νέα. Έλα να στα πω και τα δικά σου. Ήξερε τα δικά σου πώς σε είχε σχολιάσει όλο το πάντιο την προηγούμενη μέρα. Ακριβώς. Σου φτιάχνε τη μέρα. Και ξέρεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ψυχολογία, θα σε βρει αυτή η κακή είδηση. Γιατί μπορεί να πει άλλη στιγμή και να. Συγγνώμη, θα το πω να και εμένα. Μπορεί όμως να σε κατατροπώσει. Αυτό σας λέει. Ναι. Δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Και εσείς να μην είστε έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν από ενδιαφέρον μεταφέρετε μία πληροφορία για να ξέρει ο άλλος περί τίνος πρόκειται και να τον προειδοποιήσετε, κάντε το μία και το δύο. Μην το κάνετε κάθε φορά, γιατί στο τέλος το ισοζύγιο για σας είναι επίσης αρνητικό. Συνδυάζει ο άλλος το κεφάλι του. Ότι όποτε σου μιλάει και τελειώνει η κουβέντα, είναι στεναχωρημένος. Και εσύ είσαι αυτός που πάντα έχεις να πεις κάτι αρνητικό, το οποίο δεν μπορεί, ρε παιδί μου, και συμπαντικά για μας δεν είναι πολύ καλό. Ας βγαίνει και καμιά καλή κουβέντα από το στόμα μας. Σε άλλα νέα, ξεκίνησα να βλέπω μια σειρά, το Fair Play. Oh. Όχι, δεν είναι σειρά, είναι ταινία, λέει. Εγώ την ξεκίνησα και σειρά όμως. Ωραίο. Πόσο σου αρέσει να πει. Να δεις. Ήταν μια. Βλέπω μια σειρά, θα είναι. Περιμένω. Βλέπω την. Πόσο υπολείπεται, λέει μια ώρα και 20 λεπτά και 40 λεπτά. Και άκου τι χαζό μεγάλο το επεισόδιο. Δεν πάει το μυαλό μου την ταινία. Ούτε ακόμα. Επιμένω δηλαδή εγώ στο μυαλό μου ότι δεν είναι, ότι είναι σειρά. Και λέω, α, θα είναι πιλότο. Το πρώτο διπλό μεγάλο επεισόδιο. Παρεπιπτόντω τώρα, επειδή το ένα φέρνει το άλλο, για να πληροφορήσουμε και τον κόσμο, όλα θα υποθούν σε αυτό το τραπέζι. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Αυτό είναι το My Radio 104,6. Το πρωτογενέ, το αρχαίγωνο ραδιόφωνο. Αυτό που μαζευόμαστε όλοι παρέα. Ακούμε μουσικάρε που εσεί διαλέγετε, γιατί δεν έχουμε playlist και τέτοια. Και πραγματικά λέμε. Ό,τι κατεβάσει η κούτρα μας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, στεναχωρημένοι, δυσαρεστημένοι, παραπονεμένοι, ερωτευμένοι, καψούριδες, ενθουσιασμένοι, γιορτάζετε. Ελάτε, ανοίξαμε μπουκαπόρτες, πόρτες και παράθυρα, χωρίς να σας φουγκαρίσω. Μπείτε μέσα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Έχουμε θέμα ημέρας. Βεβαίως έχουμε θέμα ημέρας. Τι έχουμε? Δεν απέδωσα σεξουαλικά, αν ισχύει η δικαιολογία, επειδή με ενδιέφερε ναι. πάρα πολύ. Το αν σου πει ότι δεν μπόρεσε, δεν του βγήκε. Για άντρες μιλάμε τώρα. Βεβαίως. Ναι. Επειδή, ακριβώς επειδή τον νοιάζει πολύ και το θέλει πολύ, υφίσταται αυτή η δικαιολογία ή είναι παπάντζα, Ιωάννα. Γιατί Ιωάννα? Γιατί είσαι γυναίκα. Μπορεί να το έχεις ακούσει, ας πούμε. Ναι, αλλά περισσότερο που τα ακούτε, τα λέτε μεταξύ σας.
Ναι. Βασικά, κομπλάρω πολύ. Εγώ. Βασικά για να μην, το, για να μην κρύβομαι, το είπα γιατί μήπως το είσαι μου σου έχει τύχει. Μήπως είσαι παθούσα. Αυτό ναι, κομπλάρουν πολύ με μένα. Σταμάτα, σταμάτα. Κομπλαριστική πολύ. Λοιπόν, πάντως ρε παιδί μου, ο άλλος έτσι λίγο για να το στρώσουμε το θέμα. Εάν δεν έχει αυτή την επιθυμία την ερωτική σεξουαλική, γιατί να φτάσει και μέχρι το σεξ αυτό μαζί ακριβώς σου και να μην αποδώσει. Γιατί μπορεί όλα τα άλλα να είναι jet. Α, οπότε έχει ξεκινήσει μια γνωριμία. Ναι. Περνάμε τέλεια με ακριβώς την προσωπικότητα ακριβώς Ιωάννα. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες στην Ελένη, που το έλεγε η Ιλιάνα, ότι από μια, εξαρτάται από την ηλικία, ρε παιδί μου. Από μια ηλικία και μετά σε νοιάζουν άλλα πράγματα. Βάζει άλλα πράγματα προτεραιότητα. Αν. Είπε ένα πολύ ωραίο η Ελιάνα. Αν έχετε το ίδιο αξιακό σύστημα. Σύστημα. Αχ, πεθαίνω με αυτά. Η Ελιάνα τα λέει, τα κάνει τόσο καλά. Α, δεν ξέρω στην προσωπική της ζωή τι γίνεται, αλλά είμαι σίγουρος ότι είτε τα λέει, είτε τα κάνει, είτε δεν τα κάνει, είναι ειλικρινής. Ναι, θέλω να ναι. Τα χώνει και στον εαυτό της όταν μπράβο, δεν τα κάνει. Μπράβο. Δηλαδή, ακόμη και στην υποκρισία του, άλλα λέω, άλλα κάνω, όταν τα κάνει, τα νιώθει και όταν τα λέει, επίσης τα νιώθει. Οπότε το σέβεσαι. Δηλαδή, ακόμη και στη διάσταση του λέω, κάνω, υπάρχει πάθος. Και στις δύο, ναι, δύο εκδοχές. Υπάρχει ειλικρίνεια. Ναι, δηλαδή και που τα κάνει και τα ζει. Και που τα λέει και τα ζει. Οπότε δεν είναι ψέτρα. Όχι, it's okay, πάντα. Απλά ναι, υπάρχει διάσταση, το λέω και κάνω. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, ναι. Ναι. Στείλτε λοιπόν μάπες, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Πόλεμος γίνεται. Εγώ, παιδιά, επειδή θέλω να τα πούμε κάποια στιγμή και αυτά, επειδή στους μάπες τα λέμε όλα, ναι, καθένα τα λέγαμε, και ακούω τόση ώρα στον Sky τον Κούτρα και τον Τζούνο που σχολιάζουν, αλλά κανένας δεν λέει, και βρίσκω αυτό το έλλειμμα στα μίντια, του τι γίνεται, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί αυτοί τσακώνονται, τι συμβαίνει, για να δεις. Γιατί αυτό υποτίθεται ότι είναι μία. Μία. Πώς λέγεται. Διαμάχη. Όχι, διένεξη, η οποία αναζωπυρώνεται. Γιατί όμως, με ποια αφορμή, τι είναι, φουρδουνάκηδες και βροντάκηδες και δεν έχουν ξεχάσει γιατί τσακώνονται. Προφανώς. Εκεί θα βρεις ποιος έχει δίκιο. Γιατί στην περίπτωση της Ρωσίας με την Ουκρανία είναι ξεκάθαρη εισβολή. Ναι, άσε τώρα τι λέει μετά η Ρωσία, Ναζί και τα λοιπά. Αυτά είναι μετά. Τα βγάλε μετά. Ότι επειδή συμβαίνει αυτό, εμείς κάναμε εισβολή. Αλλά κάνανε εισβολή. Εδώ είναι μια διαρκής διένεξη η οποία αναζωπυρώνεται και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, ο οποίος ντρέπεται να ρωτήσει γιατί όλοι οι άλλοι ξέρουν και σου λέει μη με πούνε εμένα τώρα άμορφο. Στη συγκεκριμένη ιστορία, νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσεις δεν έχει να σου δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Ας πούμε, καθόμουν χθες και διάβαζα, παιδιά, διάβαζα από το παρελθόν τι έχει γίνει, τι έχει κάνει. Λες, α, τώρα έχουν αυτοί δίκιο. Όχι, μετά λες έχουν εκείνοι δίκιο. Κοίτα, σε φάση πολέμου και οι δύο έχουν κάνει εγκλήματα. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αλλά πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Όλοι αυτοί, και διορθώστε με μάπες να κάνω λάθος, αλλά όλο αυτό είναι αρχιπάει αρχαίγωνα, δηλαδή. Βέβαια. Ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη βλέπεις τις ρίζες αυτής της διένεξης ενός λαού των Ισραηλιτών επί Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ο αγαπημένος λαός του Θεού και ο Θεός τους έδωσε αυτό το κομμάτι γης με χμή του δόρατος, αυτή τη λωρίδα της Γάζας που λέμε, ναι, που είναι αυτό το μικρό κομμάτι γης, με αποτέλεσμα να πάνε. Δεν θέλω να το χρωματίσω. Εν πάση περιπτώσει, να πάω να πάρω αυτό το κομμάτι της. Έλα όμως που αυτό το κομμάτι της ήδη κατοικούνταν από τους Παλαιστινίους, τους τότε Φιλιστέους. Αν έχετε Σαμσόν που τον δέσανε στις κολόνες, ναι, που ναι, τον ναι, κουρέψανε και πήγαν τους Φιλιστέοι. Οι κακοί στην Παλαιά Διαθήκη είναι οι Παλαιστίνοι, είναι οι Φιλιστέοι. Ναι. Και εκτός αν τα λέω λάθος, αλλά εγώ έτσι τα έχω διαβάσει και έτσι τα ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, ας το συζητήσουμε όλοι και ο ένας να διορθώσει τον άλλον, ώστε όταν ξέρουμε, ακούμε τις αναλύσεις, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Με λίγα λόγια, είναι οι ντόπιοι, ήρθαν ο λαός του Ισραήλ, οι Εβραίοι. Με πρόσχημα ότι ο Θεός τους είπε να πάνε εκεί να καταλάβουν το χώρο αυτό. Τη γη που θεωρούν, ναι, ότι δικαιωματικά από τους προγόνους τους τους ανήκει. Και όλο αυτό ξεκινάει από εκεί. Και προφανώς μέσα στα χρόνια έχει να κάνει με τους εξοπλισμούς, έχει να κάνει με τις υπερδυνάμεις, έχει να κάνει να με εξωτερικούς παράγοντες. Βλέπεις Χαμάς, τζιγαντιστές, όλα αυτά. Δεν είναι, δηλαδή νομίζω ότι έχουν εισχωρήσει όλες αυτές τις οργανώσεις μέσα. Η Χαμάς, που υποτίθεται είναι ο Πανελληνιακός Στρατός, σου λέει ότι, ότι από το 70 και μετά δημιουργήθηκε. Για άλλους λόγους. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχουν εισχωρήσει. Ναι. Είχαν εισχωρήσει. Ήθελαν ουσιαστικά να υπερασπιστούν επί συγκεκριμένων εναντίον του Απαρτχάιντ. Για άλλους λόγους ήταν μια υπηρεσία, θα μπορούσαμε να πούμε, στρατιωτική υπηρεσία, η οποία στο τέλος αναδείχθηκε ως ο στρατός της Παλαιστίνης. Δεν ήταν, δεν ξεκίνησε έτσι η Χαμάς. Βέβαια. Οι Ισραηλινοί από ένα σημείο και μετά απέκτησαν πολύ περισσότερο εξοπλισμό, χρήματα, τη στήριξη της παγκόσμιας κοινότητας, όπως τους Αμερικανούς. Εμείς, γιατί στηρίζουμε Ισραήλ,
Θα μου πεις γιατί έγινε τώρα ξεκάθαρη εισβολή και οι άμαχοι τώρα βαραίνουν τις πλάτες των. Για είναι πολύ άγριε καταστάσει. Των Παλαιστινίων. Είναι ουσιαστικά, είδαμε τώρα μεθόδους και τακτικές που χρησιμοποιούσαν μόνο οι τζιχαντιστές. Mm. Έχουν απαγάγει γυναίκες, παιδιά, βάζουν και ανεβάζουν αμάχους, ανεβάζουν βίντεο. Οι οικογένειες προσπαθούν να βρουν τους αγνοούμενους μέσα από βίντεο αν έχουν εχμαλωτιστεί. Έβλεπα εχθές κάποια βίντεο στο Instagram από. Τέλος πάντων, από Ισραηλινούς που ανεβάζουν, που είχαν πάει στο φεστιβάλ. Γινόταν ένα φεστιβάλ μουσικής. Ναι, στην έρημο εκεί. Στην έρημο. Και από εκεί ξεκίνησε, ας τους πούμε. Τους γάζωσαν, βιάζαν οι γυναίκες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κάτι πράγματα. Άνοιγαν τις πόρτες των αυτοκινήτων ασύλληπτα. Και τους πυροβολούσαν. Ναι. Εδώ μεταξύ, δεν είναι ότι έγινε κάποια ας πούμε, συζήτηση μεταξύ τους, δεν τα βρήκανε και λέει τώρα θα μπούμε να σας. Όχι, όχι. Αυτό λέει το προετοιμάζανε εδώ και δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια έχει να συμβεί τόσο μεγάλο χτύπημα. Υποτίθεται ότι από το Ισραήλ είχαν εξοπλιστεί με αυτά τα συστήματα τα αντιπυραυλικά. Και τώρα λέει, μάλιστα ήταν ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Έβλεπα χθες το live news με τον Ευαγγελάτο. Ήταν ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος ενορχίστρωσε όλο αυτό το χτύπημα, το οποίο είχε κάποιες χιλιάδες ρουκέτες. Mm. Εδώ ο Κώστας λέει: η Χαμάς είναι και κόμμα αντιπολίτευσης στην Παλαιστίνη. Απίστευτο. Θα είναι το πολιτικό σκέλος, όπως και στην Ιρλανδία, που είναι ο ΙΡΑ και το πολιτικό σκέλος στο. Sinn Féin. Μάλιστα. Το κόμμα. Να πούμε καλημέρα και στον Αντώνη που μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Καλημέρα, καλή εκπομπάρα. Είμαι στο δρόμο για δουλειά προς Πειραιά από Νέα Πέραμο. Καλή συνέχεια. Συνεχίστε με τη χειρότερη εκπομπή να μας κάνετε να χαμογελάμε κάθε μέρα. Χειρότερη, πραγματικά, ζητούμε συγγνώμη. Δεν είμαστε δηλαδή. Μακάρι. Τι να πω. Λοιπόν. Έλα, πες. Μακάρι να πηγαίναμε και εμείς μια μέρα καλά, την Παρασκευή τουλάχιστον. Έστω να το ξέραμε στα νούμερα όπως κάνουν στο πρωινό, το λέγαμε, ρε φίλε. Ναι. Στο πρωινό τους ενδιαφέρουν. Θα τα ανέβαζα στο Insta. Ή δεν τους ενδιαφέρουν, γιατί μία εβδομάδα βγαίνουν και λένε: μα ποιος ενδιαφέρεται για τα νούμερα, και χθες πανηγύριζαν για τα νούμερα της προηγούμενης εβδομάδας. Της Παρασκευής. Μα όταν. Μα δεν έχεις καταλάβει. Όταν βγαίνουν μία φορά πρώτη την εβδομάδα. Το γλεντάνε. Τους ενδιαφέρουν τα νούμερα. Όταν είναι δευτερότριτη. Κοιτάμε άλλα κάτι ιδιαίτερα στα φυσικά. Ποιος ασχολείται τώρα, μα ο κόσμος λέει δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται για τα νούμερα. Είναι το 1544, 54 όπως υπάρχει έντονη κριτική για την αντιμετώπιση του Αχιλλέα Μπέου στο πρωινό, ειδικά εχθές. Και από όλο, από το σύνολο των ψηφοφόρων. Αναμενόμενη εκπομών. Διαχείριση του θέματος. Αναμενόμενη και η παρουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Το είπαμε και εμείς εδώ συγκεκριμένο παρουσιαστή. Ναι. Πάντως, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς οι ψυχαγωγικές εκπομπές ξεπλένουν αυτή τη ρητορική μίσους με αποκορύφωμα τον ίδιο τον Αντώνη Κανάκη, και το λέω γιατί είναι στον Αντένο ο Κανάκης όπως και ο Λιάγκας, και είπε ότι καθίστε να σας το διαβάσω κιόλας γιατί δεν θέλω να λέω ο Κανάκης που είπε, τι είπε ο Κανάκης, ανέβασε το εξής. Α, έκανε κάποια τοποθέτηση. Ναι. Γιατί αυτή την περίοδο δεν εμφανίζεται στην τηλεόραση. Δεν έχει εκπομπή, νομίζω. Δεν είναι αυτό το δίμηνο που δουλεύει. Ένα σύστημα που συνειδητά επιλέγει να βγάζει ασταμάτητα στον αέρα τους μπέους αυτού του κόσμου με μοναδικό σκοπό να μετατρέψει τις ρατσιστικές, σεξιστικές, ομοφοβικές τους δηλώσεις σε τηλεοπτικό σοου, στη συνέχεια δηλώνει σοκαρισμένο από τις δηλώσεις αυτές. Ναι. Αν είχε όπως βγει... και το Ενημέρωση 24 έγραψε ότι γενικά υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Συγγνώμη, Βασιλία, να το τελειώσω και αυτό. Ναι. Έχει τίτλο στο Ενημέρωση 24: τον Λιάγκα, μόνο η τηλεθέαση τον ενδιαφέρει. Χαρά του να ξερνάει ο Μπέος από την εκπομπή του. Ξερνάει εντός εισαγωγικών. Ναι, αν είχε βγει, ας πούμε, χθες και δεν είχε επαναλάβει τα όσα ομοφοβικά είπε, νομίζω ότι θα ήταν μισή τοποθέτηση για την εκπομπή. Δεν, θα το θέλανε, ξέρεις, πλήρες. Ναι, καλά. Βγήκες, δεν θα βρήσεις κιόλας. Τι είμαστε εδώ, βίγκαν. Τσάμπα σε βγάλαμε. Ναι, εδώ είμαστε άντρες. Χριστέ μου. Λοιπόν, ναι. Να πούμε καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα. Ταξί, φραπέ, πυροσκή, άντε και η Παναγία μαζί μας. Ναι, καλημέρα στους καρύφες μου, τους αγαπημένους. Λοιπόν, να σας πω, κάτσε λίγο, αυτό που θέλω να πω για να μην το ξεχάσω, ότι πριν που έλεγα για τις σειρές, βγαίνει 14 Νοεμβρίου το Crown, η έκτη και τελευταία. Ο έκτος κύκλος. Ο έκτος και τελευταίος κύκλος, και θα βγει σε δύο parts, σε δύο κομμάτια. 14 Νοεμβρίου και 16 Δεκεμβρίου. Τώρα αυτό είναι δύο μεγάλα επεισόδια. 3 και 3, 6 και 6, δεν ξέρω. Κάτι έγινε και οι παιδιά τους ξενερώσανε και μετά τον τελευταίο κύκλο δεν είναι, τα πράγματα δεν είναι. Μωρέ, όταν κάνει κάθε ένα χρόνο, ξενερώνεις. Δεν. Άργησε πάρα πολύ. Δεν θα ξεχάσω εγώ το Cobra Kai όταν ξεκίνησε.
ένιωθα αυτή τη φαγούρα να δω το επόμενο επεισόδιο ή τον επόμενο κύκλο. Μετά πέρασε ένα χρόνο, ξέρετε, το Ράγναροκ, τα ίδια. Όταν το Ράγναροκ, μανούλα μου, πέρασαν 3 χρόνια. Όταν περνάει ένα-δύο χρόνια, σου φεύγει. Ευαγγέλισε μετά, βέβαια. Όχι πάντα. Σκέφτομαι, ας πούμε, τις περιπτώσεις Game of Thrones ή, ας πούμε, τώρα το House of the Dragon ή παλιότερα τις ταινίες Άρχοντες Δαχτυλιδιών, Harry Potter που έβγαινε μία το χρόνο για 3-4 χρόνια και πάντα το περιμέναμε και πάντα το θέλαμε. Μες. Άμα είναι καλό, σε κρατάει τώρα. Εσύ, εγώ θυμάμαι το House of the Dragon να το βρίζεις πάντως. Εγώ. Ναι. Καλέ, ναι. Όχι, τα τελευταία επεισόδια του. Του Game of Thrones. Game of Thrones, ναι. Ναι, τα τελευταία επεισόδια, ναι. Μα είχαν κλείσει 2 μαϊμούδες ένα υπόγειο και τους είπαν γράψτε 5 επεισόδια. Σε παρακαλώ. Και μετά πήγανε και τα γυρίσανε. Λες μαϊμούδες, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Χάρη το Λεπιδάκη. Καλημέρα, αδερφέ μας, καλημέρα στη Σούπερ Κατερίνα, σε όλη την εκπομπή. Καλημέρα στο Happy Day και στον Κώστα του Φαργολιά. Καλημέρα σας. Βεβαίως. Να, ας πούμε η Κατερίνα καινούργη που είναι πρώτη, δεν το λέει κάθε μέρα. Το λέει μέρα παραμέρα. Το λέει. Άμα το λέει, πείτε μου, διορθώστε με. Γιατί ίσως να έχω. Είχε κακομοίρα κάτι για τον Μπέο και λέει: αν είναι δυνατόν, μου στέλνει μηνύματα και με απειλούν. Ναι. Φοβάμαι να πάω σπίτι μου, είμαι και μόνη γυναίκα, μην πάθω τίποτα. Το έβγαλε και το παράπονο. Το παραπονάκι της θα το βγάλει παντού, ρε παιδί μου. Θα σε πάω σπίτι. Αχού! Έγραψε σοκ και Μπέο, ρε, γι' αυτό. Παιδιά, είχε βγάλει την εικόνα με ένα τεράστιο κόκκινο χ. Και αυτή τώρα, εντάξει. Σαν την άλλη, δεν ξέρω αν είναι για τον ίδιο λόγο. Διάβασα και άλλο φοβερό τίτλο χτες. Με τη Δανάη, γράφει η Δανάη. Μου γράφανε κακό ψόφο. Ναι. Ή κακό μαύρο ψόφο. Τον τίτλο τον είδα, ξύπνησα, ναι. Και μου γράφανε αυτά. Πάμε για τις καλημέρες. Καλημέρα, πάπες μου. Καλημέρα σε όλους τους ζωγραφέρους, τους τεχνικούς, τους εργαζόμενους στην τηλεόραση. Ειδικά στο πρωινό, μια μεγάλη αγκαλιά. Κουράγιο, παιδιά, τίποτα δεν έμεινε. 10 μήνες. Καλημέρα στους άρηφες μου, λοιπόν, καλημέρα στους ναυτικούς μας, καλημέρα στους καβοδέτες, καλημέρα στους κουμανταδόρους στα ferry boats. Καλημέρα στους κοσμηματοπόλες, καλημέρα και στους κλειδαράδες, καλημέρα στις μοδίστρες, καλημέρα και στους καστανάδες. Κομμότριες και νυχούδες, ασφαλιστές, τα παιδιά που δουλεύουν στον τουρισμό, καλημέρα σας. Καλημέρα στους κυπούρους, καλημέρα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, τους οδηγούς των μέσων μαζικής μεταφοράς. Καλημέρα στους νταλικέρδες και τους φορτηγατζίδες, οδηγούς σχολικών λεωφορείων, συνοδούς σχολικών λεωφορείων. Καλημέρα στους δασκάλους, μαθητές, καθηγητές και φοιτητές. Να, ο Φραγκολιάς θα ξέρει για τα ιστορικά. Ορίστε. Τι γίνεται, καλημέρα, μου λέει 12 η ώρα έχεις μάθημα ιστορίας για Ισραήλ και για Ουκρανία. Διαφωνεί και στα δύο, κόβω τον κόβω. Φίλε, πόσο αντίθετοι είμαστε, τα πιστεύω, αλλά πόσο κοντά είμαστε ως άνθρωποι. Οι καρδιές μας είναι τόσο κοντά, τα μυαλά μας τόσο μακριά, Κωστά. Καλημέρα, είπα στις κομμότριες και στις νυχούδες. Ξαναλέω, λοιπόν, καλημέρα σας στις αισθητικούς και στις μασές και μασούς. Καλημέρα στην κυβέρνηση, καλημέρα και στην αντιπολίτευση. Καλημέρα στα κορίτσια που αποφάσισαν και στα γόρια να ανεβάσουν, κατεβάσουν καλοκαιρινά και χειμερινά. Έλα. Καλημέρα στα παιδιά που στόλισαν παρά τις, την. Τα 25 τη διαφωνία του κόσμου και τους 25 βαθμούς Κελσίου ενδεχομένως. Ναι, αλήθεια αυτή. Στα παιδιά που έχουν ακόμη. Αντιστέκονται και έχουν βίντεο κλαμπ. Βίντεο κλαμπάτες, πολύ ωραίο. Ναι. Καλημέρα στην αυτοεπισκευαστική ζώνη, πέρα μας λαχαναγορά του Ρέντι, Βαρβάκη αγορά, στην Ιχθιόσκαλα. Καλημέρα στα μαστοράκια μας, τραπικούς, ηλεκτρολόγους, καλουπατζίδες, τορναδόρους, μηχανικούς, μηχανολόγους. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, στους τραπεζικούς υπαλλήλους, στα παιδιά που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ. Στρωματοποιούς, λέει. Έλα, τώρα. Ρε, πού τους βρήκα τώρα. Ο Λάμπρος. Καλημέρα, ρε Λάμπρο, στρωματοποιέ. Έλα. Καλημέρα, παιδιά, στη Λαρισάρα μας, την αγαπημένη, στη Θεσσαλονίκη μας, καλημέρα. Καλημέρα στα Γιάννενα, καλημέρα και στην Κέρκυρα, την Αρχοντικιά. Καλημέρα στη Χαλκίδα, την Τρίπολη. Καλημέρα στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Καλημέρα στην Καλαμάτα, τη Μεσίνη, την Πύλο. Τα Φιλιατρά, την Κυπαρισία, το Μελιγαλά, τη Στούπα, την Καρδαμίλη, την Αρεόπολη, τη Δυτική Μάνη, τη Ζαχάρο, τα Κύθυρα. Στους νοσηλευτές, στα παιδιά που μας ακούνε τα νοσοκομεία, στα παιδιά που πάνε τώρα για την αιμοκάθαρσή τους, για την θεραπεία τους. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους γιατρούς και στους δικηγόρους. Έλα. Καλημέρα στους παπάδες και στις πορνοστάρ. Καλημέρα στις καθαρίστριες. Οδοκαθαρίστριες. Καλημέρα στις φιλινάδες μου.
Στους προπονητές, στους γυμναστές, τα παιδιά που έχουν βγάλει το σκυλοβόρτα, που έχουν βγει για τζόκινγκ, σε αυτούς που δεν μπορούν να ξυπνήσουν ακόμη, στις μαμάδες, στους μπαμπάδες, στους χείρους και στους ζωντοχείρους και στις κυρίες και στις ζωντοχείρες. Γιατί ρε Βασίλη. Ζωντοχείρη, μωρέ. Καλημέρα και στους νεκροθάφτες. Α, ναι, και ναι. Και στους βοθρατζίδες, καλημέρα. Κυρίως. Θα το πω. Λοιπόν, γιατί μου είσαι εδώ, Εβαμπέλ, έχω ξηρότητα κόλπου. Όχι, όχι, τα έχω αφήσει από χθες. Είσαι πολύ καλός, εσύ πολύ δυνατός, δεν έχεις τέτοια ζητήματα. Από εδώ μας αφήνανε γόπες, καλύτερα μας αφήνουν αναφορές. Σωστό, σωστό. Το προτιμώ. Λοιπόν, Top Parks, παιδιά, είναι το μέρος που θα πας το Σαββατοκύριακο με την οικογένειά σου, το φίλο σου, τη φίλη σου και μόνο σου με τα ακουστικάκια σου. Γιατί ο χρόνος των περισσότερων καταναλωτών και δι της μέσης οικογένειας είναι περιορισμένος. Άρα θα πρέπει να τα έχεις όλα μαζεμένα, σε προσιτές τιμές, να μην επιβαρύνουν τον οικονομικό σου προγραμματισμό. Top Parks. Και μάλιστα έχει και τους φορτιστές, υπερταχυφορτιστής, ισχύει ως 312 ταχυφορτιστές, παιδιά, και για το ηλεκτρικό σου το όχημα. Τσάμπα το πάρκινγκ, Top Parks. Πού? Πειραιός 86, στη συμβολή Πειραιός και Κηφισού. Και έχει εκεί και Pepco και LC Wakiki, νέες ξένες αλυσίδες με value for money προϊόντα για όλη την οικογένεια και το νοικοκυριό. McDonald's, Adidas, ΑΒ Βασιλόπουλος για να κάνεις τα ψώνια του μήνα. Orchestra, Όκι ο Παπαβασιλείου, Μουστάκα Toys, Marks & Spencer, Parex και Lily Drogery. Είδη καλλιτικών είναι αυτά, αισθητική και σπιτιού. Top Parks. Η φίλη μας εδώ που δεν θέλει να πούμε Πειραιός, όνομα. Συγγνώμη, Top Parks. Ναι, ναι, Top Parks, Πειραιός 86. 86 και Κηφισού. Μπράβο. Λοιπόν, η φίλη μας που δεν θέλει να πούμε το όνομα. Ναι, η φίλη μας, ναι. Όντως λέει στην αρχή της γνωριμίας μου, ο άλλος δεν μπορούσε να λειτουργήσει καθόλου. Όμως φαινόταν ότι του αρέσω πολύ. Από πού? Πράγματι, όταν το βρήκαμε, το σεξ ήταν το καλύτερο που είχα αυτό ποτέ. Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω. Μισό λεπτό, παιδιά. Μην μπερδεύετε το μου αρέσει σεξουαλικά. Σεξουαλικά. Θα του αρέσει, εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Βασίλη, μην το παίρνει ότι δεν μου αρέσει σεξουαλικά αρκετά για να μπορέσει να αποδώσει. Άλλα είναι τα θέματα και αφορούν το κεφάλι. Ότι ακριβώς επειδή μου αρέσει σε όλα, πρέπει να είμαι τέλειος να πάνε όλα καλά. Μπορεί σίγουρα το κεφάλι αφορά, αλλά τι γίνεται. Λύσαξες, δεν το πεις. Λύσαξες. Αλλά εντάξει. Θέλω να παρενθέσει αυτό. Σκεφτείτε όμως λίγο και τη θέση της κοπέλας. Τι άγχος τραβάει που λέει. Θα πει, σκεφτείτε λίγο και το κεφάλι. Το άγχος που τραβάει. Να σκέφτεται ότι μάλλον εγώ δεν κάνω κάτι σωστά. Καλά, αυτή τη στιγμή δεν σκεφτώ το άγχος καμιάς κοπέλας. Με ενδιαφέρει μόνο να ρωτήσω εδώ την ανώνυμη μάπησα. Πόσες φορές δηλαδή λέει πράγματι όταν το βρήκαμε στην αρχή. Εδώ μιλούσαμε για μία φορά, την πρώτη συνήθως. Εντάξει, μία-δύο φορές μπορεί να σου τύχει. Για τις πρώτες λέμε που πραγματικά αυτό μια, που είπαμε. Μία-δύο φορές θα ξεβρακωθούμε, δεν θα πάμε ταμείο και θα υπάρξει και τρίτη δύσκολο. Λοιπόν, ηρέμησε λίγο. Καταρχάς να ξέρεις, Βασιλάκη, καταπέλτης. Γιατί θα έχουμε τεράστιο θέμα μαζί μεταξύ μας τώρα. Έρχεται μπιφ. Κρίμα γιατί τόσο το κύριο που θέλω να σε πάω να βγουν οι αγκόμενες. Έρχεται μπιφ. Δεν θα βγουν οι αγκόμενες τώρα. Τι να βγούμε, να πηγαίνεις να ξεβρακώνεσαι, να μην κάνεις τίποτα και να μου έρχεσαι πίσω. Να ξέρεις ότι στον. Τώρα πώς να το θέσω. Με το... Δεν ξέρω, το κάνω επίτηδες. Κάνω το κόλπο. Γιατί ρε παιδί μου, βάλτε σωστά. Δεν θέλω να το βάλω σωστά. Όχι, γιατί λέω κάτι που είναι λίγο. Βάλτε σωστά, είπα. Κάνω το κόλπο το παρείστικο. Κάνω το κόλπο το παρείστικο και καλά μιλάω στην παρέα μου και κρυφακούνε οι μάπες. Αχ, χαζέλα, χαζέλα. Σ' ακούω, Δημήτρη, λέγε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις ότι αυτός ο οποίος. Στον έρωτα, δεν έχουμε εμείς, δεν μας νοιάζουν οι ρόλοι. Απλά αναφέρομαι στο ρόλο που ενεργεί. Να το θέσω έτσι τώρα. Ναι. Άντρες, γυναίκες, αυτό δεν με σκίουρι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν. Σκίουρι. Σκίουρι. Mm. Αυτός αν δεν αποδώσει, κάθε επόμενη φορά φέρει το βάρος της προηγούμενης. Οπότε το 2-3, μην το λες έτσι ελαφρά την καρδία. Γιατί η δεύτερη έχει και το βάρος της πρώτης μαζί και η τρίτη έχει το βάρος της πρώτης και της δεύτερης. Βεβαίως. Γι' αυτό σας λέω. Άρα αποδώστε από την πρώτη, γιατί μετά γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Πρώτη, λοιπόν, πώς δεν μπορείς να αποδώσεις. Γιατί όντως θα έλεγα ότι είναι παπάντζα. Γιατί και εγώ παλιά πιο μικρός έλεγα. Είναι δυνατόν να βρεθώ με μια γυναίκα σε ένα κρεβάτι και να μου σηκώνει. Είναι πάρα πολύ δυνατόν. Συγγνώμη, τοποθετήθηκε η ανώνυμη. Τι είναι ανώνυμη? Η ανώνυμη μάπη. Η ανώνυμη μάπη είναι καλύτερη, παρακαλώ. Για δύο εβδομάδες λέει δεν έβγαινε. Συγγνώμη, αλλά είναι πολύ ανώνυμη. Δεν του έβγαινε καν μέσα. Τι δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε, δεν έμπαινε. Από τη φωλιά του. Δεν έβγαινε, δεν έμπαινε. Δεν έβγαινε, βρε παιδί μου. Είχε μπει και δεν έβγαινε. Η αγάπη μας να παγίσαμε και δυο μας. Από τα λάθη μας δεν πιστέψαμε. Σελονάκι ήτανε. Πολύ ωραίο. Στην αγάπη μας να παγίσαμε και δυο μας. Από τα λάθη μας. Σφάχτο, για βάλε μου το άλλο που μ' αρέσει. Από αυτό. Πάρε ένα τσιγάρο στο στόμα, παιδιά, και ακούστε τώρα που βάζει το φοβερό κομμάτι. Τσαβάλεν! Όσα ορκιστήκαμε, αγαπημό μαζί, στα πιόλα έγινα, μας μισή προεκτή. Πάμε. Οχ!
Αμάν, φραγκολιά για σένα. Βυζαντινός ο κερατάς. Αχ, μη δυο. Γύρνα σε παρακαλώ. Πάντρε με, νίκη δε γιο. Γύρνα σε παρακαλώ. Και ένα άλλο με τη λίτσα διαμάντη που έλεγε. Αλλά κάνω μια βάση να τελειώσω αυτό που έλεγα. Ότι είπα χτες κάτι πολύ ωραίο που μου άρεσε και θα το ξαναπώ. Αχ ναι. Ναι, ναι. Στην περίπτωση λοιπόν που έχεις βγει και πραγματικά τη θες τη γυναίκα να είναι η σύντροφό σου, την γουστάρεις, σου αρέσει εμφανισιακά, τα λέτε ωραία, περνάτε καλά, γελάτε, τη γουστάρουν οι φίλοι σου, δεν ξέρω τι μπορεί να δίνει σημασία εσύ, ο καθένας. Μπαίνεις σε ένα χώρο και λένε απίστευτο. Ουγγαρέζενα, τι ωραία είναι. Τι ωραία είναι αυτή η Ουγγαρέζενα και τα λοιπά. Εκεί όλο αυτό σου δημιουργεί ένα άγχος την ώρα του σεξ, γιατί λες τώρα λες όλα να είναι τέλεια και αυτό να μην κάτσει και γι' αυτό να χαλάσει κάτι που εγώ ψάχνω τόσο καιρό και δεν το βρίσκω πουθενά. Γι' αυτό κερατώνεστε μετά. Ποιος κερατώνεστε? Τι εννοείς? Τα straight ζευγάρια μεταξύ σας, full. Πάντε παντρεύεστε και μετά ρίχνετε ένα κέρατο μέχρι το Θεό. Γιατί το τι σχέση αυτό? Έχει το ένα με το άλλο? Ασφάλεια. Όχι, επειδή δεν τα έχετε βρει στο σεξ. Εντάξει, τα γκέι ζευγάρια κάνουν αυτό. Πρώτα κάνουν σεξ και μετά γνωρίζονται. Σου λέει, παιδί μου, απλώς ταιριάζουν. Απλώς, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό χρονικά που λες πρώτα το σεξ και μετά. Απλώς, επειδή δεν υπάρχουν οι διάφορες κοινωνικές συμβάσεις, πας μετά πολύ επί της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Δηλαδή, όλα αυτά που ανέφερες πριν, ταιριάζουμε, είναι και για τους φίλους μου, τους γονείς μου. Το βλέπω κάτι σε τη μίμηση τη βλαμένη. Δεν υπάρχουν απλά. Όχι, το λέω στην παρέα κι εγώ. Καλέ, ποιο πάει να παντρευτεί άμα το σεξ δεν είναι καλό? Ελπίζω όχι. Ελπίζω όχι. Απλώς με το αριθμό χωρισμού που βλέπω, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το σεξ και με το κέρατο το πολύ. Βέβαια έχει να κάνει. Γιατί αλλά όταν είναι παντρεμένοι και οι δυο, ούτε δεν λειτουργεί, ούτε υπάρχει πρόβλημα, ούτε τίποτα. Από την πρώτη φορά είναι τούρμπο. Τούρμπο. Βασιλή. Πώς Δημήτρη μου. Ένα πράγμα θέλω. Αυτά που λες εγώ τα ακούω, δέρεσε. Τα παραμύθια σου τα ανθίστηκα πια τώρα και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε. Έχει λοιπόν φουντώσει η κουβέντα. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Προτεραιότητα έχετε όσοι έχετε βγει ήδη στους δρόμους και μπορείτε να μας προειδοποιήσετε για την κίνηση, να πούμε και στους άλλους μάπες να προσέχουν. Και ο λόγος εσάς. Μια δεύτερη προτεραιότητα, όσοι δεν έχετε αποδώσει, οπότε πείτε μας τι συνέβη. Εδώ, Tom. Όχι, δεν είναι. Δεν μας έχει στείλει άνθρωπος ότι δεν έχει αποδώσει. Ρε, απλά Tom. Τοποθετείτε από την αντρική πλευρά. Τομοθετείτε. Έχω να πω ότι ισχύει και προέρχεται από άγχος απόδοσης. Συμφωνούμε. Okay. Όταν η άλλη δίνεται και είναι υπερμωρό, όσο να είναι. Υπερμωρό. Όσο να είναι. Τέλειο. Ένα κοκομπλό κολλή το παθαίνουμε. Και όπως λέει και ο Ούγκα, κάθε επόμενη φορά φέρει το βάρος της προηγούμενης. Άκου τώρα, δεν το θέλει το υπερμωρό σου, λέει. Δεν το βαστάει, δεν τα αντέχει. Όχι, το θέλει το υπερμωρό. Αλλά δεν ξέρει να το διαχειριστεί. Αλλά θέλει μια-δυο φορές να το συνηθίσει για να μπορείς να πάρει φόρα, κατάλαβες. Η ανώνυμη μάπησα έχει επανέλθει στο ζήτημα και λέει, με έπαιρνε αγκαλιά. Ενώ δεν συνέβαινε τίποτα και δεν τους έβγαινε για 2 εβδομάδες το σεξ, ναι. Με έπαιρνε αγκαλιά, δεν ήθελε με τίποτα να φύγω. Άσε λέει που ό,τι μπορούσε έκανε και εκείνος για να φύγω εγώ χαρούμενη. Ο Δημήτρης λέει καταλαβαίνει και οι υπόλοιποι μου καταλάβαμε. Εγώ δεν κατάλαβα. Ναι, εμένα όμως. Α, δεν κατάλαβες. Εμένα με έχουν για πολύ. Α, ναι! Κατάλαβα. Εργατιά. Τώρα που μίλησε ο εργάτης, το κατάλαβα. Μπουκάρω. Είμαι μόνιμα με ένα τέτοιο στο στόμα. Μπουκάρετε! Πάμε, έλα. Παιδιά, κλείνουμε αυτό τώρα να αλλάξουμε στυλάκια, να βάλουμε λίγο τα λάρα. Ωπα, μεγάλη άστο. Τα λάρα στο σπίτι μας δεν βάζουμε. Θέλει να τα πει όλα, μωρέ, για μας την έχει σπάσει. Αν είναι μάγκα, σας τραγουδήσει και heavy metal. Το μάπικο τραγούδι της ημέρας. Σάκης δεν αυτό. Σάκης, ναι. Θυμάστε τότε, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη που είχε κατέβει με ένα. Τι είχε κάνει, ρε παιδί μου? Με μια τροχαλία. Με μια τροχαλία, ναι. Ανάψε το δέντρο. Α, ναι. Ναι, για να πει. Τι κι αν μου μείνε μονάχα μια ανανοή. Δεν με νοιάζει αν είσαι φίλος ή εχθρός.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6. Εδώ είμαστε, παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ένα τέταρτο πριν τις 8. Αυτό που ακούτε είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αλλά μου αρέσει γιατί η συζήτηση έχει ανάψει. Καλέ, τι έχει ανάψει, εδώ τα περιστατικά μαμίες σοκάρουν. Μιλάμε. Βασίλη, σε βρίσκω λίγο αυστηρό στο θέμα. Σε παρακαλώ τώρα. Είσαι καταπέλτης. Μάπησες παρατημένες διακρίνω. Ξέρω ότι τώρα κάνουμε κανονικά φροντιστήριο, αλλά πάλι αρχίζετε τα τσοχάμπερα. Ωραία, πάμε φροντιστήριο. Μένει και εσύ πάμε φροντιστήριο. Αλλά δώστε το λόγο στους μάπες. Τα μάπες είναι τα μικρόφωνα. Έτσι, το θέμα ημέρας θυμίζω είναι: δεν απέδωσα σεξουαλικά την πρώτη φορά εγώ ο άντρας. Μπορεί να ισχύει ότι. Δεν είπαμε αυτό. Μην αλλάζω το θέμα. Τι? Το θέμα είναι η δικαιολογία. Ναι. Όχι πρώτη φορά και τελευταία, όποτε και να είναι. Α, όποτε! Η δικαιολογία, επειδή πραγματικά το θέλω πολύ, δεν απέδωσα. Ισχύει ή είναι παπάντζα. Δηλαδή αυτό μπορεί να συμβεί την τέταρτη φορά, ρε παιδί μου. Όχι, ρε παιδιά. Νομίζω ότι θα είναι τις πρώτες φορές. Ναι, αλλά... αυτό εννοώ. Εντάξει, αλλά επειδή σκάλωσες με την πρώτη. Ή εγώ σκάλωσα με την πρώτη. Τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητο. Εκεί στην αρχή πάντως είναι. Άμα το βρεις μετά, το βρεις. Άμα με ρολάρει, ρολάρει μετά. Ναι, νιώθεις και την ασφάλεια, ας πούμε, και πας παρακάτω. Γιατί μπορεί μετά. Α, δηλαδή θεωρείς ότι αν το πει μετά είναι σίγουρη παπάντζα. Εννοείται. Ναι. Δηλαδή μετά από κανένα χρόνο με έπιασε το άγχος και δεν στο έδωσα καλά. Ποιο χρόνο, Βασίλη, παιδάκι μιλες, μου. 5-6 μήνες. Άμα σας πει στους 5-6 μήνες με έπιασε άγχος και τέτοια, ξεχάστε το. Για δώσε μας λίγο μάθημα. Στους 5-6 μήνες είναι το breaking the point. Δώσε μας λίγο τα φώτα σου. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Νίκο που έχει στείλει το μήνυμά του. Στη Μερούλα που λέει: οι χωρισμοί είναι πολλοί, αλλά όχι μόνο για το σεξ. Κανείς δεν αντέχει τις ευθύνες και παίζει και εγωισμός. Καλά, τώρα μιλάμε για το θέμα του σεξ. Εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για χωρισμό. Πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο που λέει: καλημέρα, Μάπες. Είμαι εκτός θέματος, αλλά πρέπει να μπω σε αεροπλάνο και φοβούμαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις μη συμβουλές. Έλα, ο άνθρωπός μου, Κωνσταντίνε μου, και εγώ το ίδιο. Εσύ μόνη με σαν αεροπλάνο. Αλλά εσύ. Μόνο εσύ αεροπλάνο. Εγώ σου γιατί? Είπα, το, εμένα αυτό που με βοήθησε, γιατί όντως φρικάρεις γιατί είσαι κλεισμένος σε ένα χώρο που αν συμβεί οτιδήποτε, τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθείς. Αυτό δεν το λέω για να σου φτιάξει τη διάθεση τώρα. Τι εννοείς τώρα. Ναι, καταλαβαίνω το φόβο εννοώ. Πάω από μέσα τώρα για να τον βγάλω έξω. Μπήκα μέσα στο σπίτι να τον βγάλω έξω. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ακριβώς επειδή σε καταλαβαίνω, άκου πώς λειτουργεί στο δικό μου το μυαλό. Σκέφτηκα ότι υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν το αεροπλάνο όπως παίρνουμε εμείς το λεωφορείο. Mm. Δηλαδή κάθε μέρα πηγαίνουν κάπου και επιστρέφουν από κάπου, πρωί βράδυ. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ όταν συνεργάστηκα με τέτοιους ανθρώπους, τα συνταξιδεύαμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ασφαλέστατο το μέσο. Βασικά είναι το πιο ασφαλές και στατιστικά μιλώντας. Βέβαια είναι το πιο ασφαλές επειδή δεν υπάρχουν συγκρούσεις στον αέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι το ασφαλέστερο μέσο. Είναι όλα τόσο καλά τσεκαρισμένα και ελεγμένα που αποκλείεται να συμβεί κάτι κακό. Κωνσταντίνε μου, άκου να δεις. Πολύ ωραία τα είπε ο Δημήτρης. Επίσης, λένε ότι πιο πιθανό είναι να πιάσει τον Τζόκερ παρά να πέσει το αεροπλάνο σου. Έχεις πιάσει τον Τζόκερ. Όχι. Επίσης, εγώ το ξεπέρασα όταν ήμουν σε αεροπλάνο που έπεφτε. Ποιες πιθανότητες είναι να μου ξανατύχει τώρα. Τώρα πας για τον Τζόκερ. Εγώ τώρα πάω για τον Συγγνώμη, εσύ, ας πούμε, έχεις υπάρξει περίπτωση που έχεις κρατήσει χεράκια αγνώση των ανθρώπων δίπλα σου και τέτοια για κουράγιο? Όχι, Βασίλη, μου έχουμε υπάρξει σε αεροπλάνο. Έχω δει ταινίες γι' αυτό. Που έπεφτε, που κλαίγαμε όλοι και ουρλιάζαμε μέσα στο αεροπλάνο. Και λέγαμε: Παναγία μου, άντε να πέσει να τελειώσει το μαρτύριό μας. Τόσο δράμα είναι. Έλα ρε. Αφήστε, παιδιά, θα σας τα πω κάποια άλλη στιγμή. Ο Τηλιγάδας, παιδιά, τόσο πολύ έχει, δεν δουλεύει στο φούρνο. Ναι, δουλεύει στο φούρνο στη μοίρα του. Ρε, δεν υπάρχει φούρνο. Τόσο πολύ στέλνει μήνυμα κάθε 30 δευτερόλεπτα που τώρα που τα αρνήθηκα μου στείλει γίτσες. Ναι. Για να καταλάβετε τι ξύστη είναι. Πώς θα πάω να πάρω τώρα από το φούρνο εγώ να πούμε πράγματα που δεν τα έχει. Που θα είναι καμένα θα είναι. Ποιος θα φροντίζει, ρε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει φούρνο. Να δεν στέλνει τώρα. Τώρα κόλωσε. Τώρα φουρνίζει και καλά. Ευχαριστώ, λέω βλάκα. Να πούμε καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα, Μάπες. Εγώ με αυτή που ήθελα πάρα πολύ δεν μπορούσα και λέω κάτσε να δω τι γίνεται. Να πάω με μια άλλη να δω. Και με την άλλη λέει έγινε χαμός. Μετά το βρήκα, λέει, και με αυτή που μου άρεσε. Αυτό να πούμε τον πιστεύω. Καταλαβαίνω ακριβώς τι συνέβη. Ναι, αλλά αυτή η λογική, αυτή είναι η λογική που σε βγάζει αύριο μεθαύριο στο κέρατο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Η λογική εδώ που κολλάω, πάω από άλλο δρόμο για να ξανάρθω εδώ. Ναι, γιατί αυτό είναι η πεμπτουσία του κέρατου. Σου λέει να δω μη χάλασε. Αυτό θα σου λέει, κάτσε να δω, επειδή μήπω είναι χαλασμένο. Όχι, δε το μόνο σου. Μπορεί να το τσεκάρει. Δεν χρειάζεται να δεν είναι. Πρέπει να το βγάλει στον δρόμο. Άρα δεν θέλει τόσο πολύ την άλλη. Αφού μπόρεσε να πα με τρίτη. Με δεύτερη, μάλλον. Εσύ, όταν θες να τσεκάρεις το αυτοκίνητο, είναι OK, μπαίνεις μόνος ή παίρνεις και τον μηχανικό? Ναι, αλλά δεν πρεσβεύω ότι πήρα ένα αυτοκίνητο, ότι το αυτοκίνητο μου είναι το καλύτερο. Πηγαίνω κι αλλού. Ναι. Λέω δηλαδή ότι κάτσε να δω αν είμαι καλός οδηγός. Να πάρω ένα άλλο αυτοκίνητο να δω. Το έχω εγώ ή το πρόβλημα είναι με στο αυτοκίνητο ή εγώ που οδηγώ. Οκ. Okay. Αλλά ότι πήγα και πήρα άλλο αυτοκίνητο σημαίνει ότι δεν έχω πρωτοκαθεδρία το δικό μου. Όντως. Να οδηγήσω θέλω.
Όχι να έχω το αυτοκίνητο πάνω απ' όλα. Τοποθετείτε ο μάπας εδώ. Είχα τσεκάρει και μόνος μου, λέει η Ογκα μου, μην ανησυχείς. Απλά ήθελε και μία δεύτερη γνώμη. Άρα ήθελες να κερατώσεις. Δεν ήταν κερατός. Εγώ το πιστεύω. Συνήθως δεν σας πιστεύω ποτέ. Καλά, είσαι ντουγάνι. Εντελώς. Κατερίνα λέει. Όχι την Κατερίνα Μπούκα που πήγε τώρα, η άλλη Κατερίνα. Καλημέρα, μάπες μου. Θα σας πω ότι πρώτη φορά με τον άνδρα μου δεν μας πήγε καθόλου καλά. Ακριβώς από το άγχος που είχε για το τι θα βρισκόμασταν μαζί. Από εκεί και μετά ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει στη ζωή μου και είμαστε 13 χρόνια μαζί. Ορίστε. Η άλλη κοπέλα που λέει φώναζα μέσα στα μάξι όταν είπε η Ιωάννα. Καλά. Αυτή την πάτησε τώρα η κοπέλα. Τι να λέμε. Μην είναι η ανώνυμη μάπησα νούμερο 3 για σήμερα. Η οποία λέει, μόλις άκουσα την Ιωάννα να λέει ότι μα είναι δυνατόν να παντρεύεσαι αν δεν κάνεις καλό σεξ. Πώς το πες, Ιωάννα. Λέει, ποιος παντρεύεται αν δεν είναι καλό το σεξ. Και απαντάει, μάπησα μέσα στο αυτοκίνητό της. Θα το διαβάσω ακριβώς. Λέει, μάπης καλημέρα. Μην πείτε όνομα και ξεφτυλιστούμε. Και λέει η Ιωάννα πριν, καλά, ποιος παντρεύεται ενώ δεν κάνει καλό σεξ. Και είμαι εγώ μέσα στα μάτια και ουρλιάζω. Εγώ, εγώ. Μην τα ρωτάτε. Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε να κρατήσετε το καλοκαιρινό vibe ζωντανό, πάρε μέρος στο νέο μεγάλο διαγωνισμό του CU. Ακούστε τώρα. Χιλιάδες δώρα σε περιμένουν, όμως. Τρία Volkswagen T-Cross, νομίζω ότι θα σου αποσπάσουν το ενδιαφέρον τώρα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό σας λέω. Τσεκάρετε, τρία Volkswagen T-Cross με το πρώτο road trip κερασμένο, αεροπορικά εισιτήρια Sky Express, iPhone 15, Apple Watch Ultra, δωρεπιταγές Airbnb, action cameras GoPro, αλλά και απεριόριστα data για ένα χρόνο. Πάρε μέρος στο MyCU Application, κατέβασε το κινητό σου MyCU Application σε κάθε κατάστημα Vodafone, γιατί με το CU όλοι είναι κερδισμένοι. Ε, καλά τα λέω, καλά τα λέω. Πάμε στην Κατερίνα Μπούκα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και φροντιστήριο, έχουμε και την Αμάντα, έχουμε και τα μηνύματά σας. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 4 λεπτά μετά τις 8. Αυτό που ακούτε είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, με τα πιο ωραία αρώματα φυσικά της Tommy G. Βέβαια, κολλάει και με αυτά που λέγαμε τώρα στο break. Βεβαίως, My Pass είναι το νέο άρωμα για τον άντρα που εξητάρει σε ταξιδεύει στην καρδιά της Ανατολής. Αγόρια, σας παρακαλώ πολύ, αμέσως να το αγοράσετε. Και το γυναικείο, το My Feeling, τολμηρό, ελεύθερο, αισθησιακό. Μπείτε τώρα το Tommy.gr ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα με τα αγαπημένα μας προϊόντα. Θα δώσω ένα tip για τα αρώματα, έτσι τώρα για το χειμώνα που φοράμε πιο πολλά ρούχα, να αρωματίζουμε όλα τα στρώματα. Δηλαδή, ξεκινάμε από το δέρμα, όσοι θέλουμε να βάζουμε, γιατί κάποιοι δεν θέλουν. Βάζω άρωμα πριν ντυθώ, βάζω άρωμα αφού ντυθώ. Όχι, βάλε άρωμα πάνω από τα ρούχα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν το θέλουν στο σώμα τους, η αλήθεια είναι. Οπότε ψεκάζουν μετά, ας πούμε, περιφερειακά, λίγο για να πάρει το μάλι, λίγο για να πάρει το ρούχο. Σώμα, στο άρωμα. Δεν θέλουν απευθείας στο σώμα τους να ψεκάζουν. Κάποιοι άνθρωποι δεν το θέλουν. Τρελή αυτή. Οπότε περιφερειακά, ας πούμε, ψεκάζουν λίγο τα ρούχα, λίγο τα μαλλιά. Όταν το άρωμα είναι για το δέρμα. Λέμε ότι δεν έχουμε βγάλει ολόκληρη, το συζητάμε πόσα χρόνια, ότι το pH του δέρματος δένει με το άρωμα και βγάζει μια ξεχωριστή, ένα ξεχωριστό συνδυασμό που είναι, πώς λέγεται, μια εκδοχή του αρώματος και είναι μοναδική για τον καθένα. Ναι, τώρα τελικά δεν το θέλουμε στο δέρμα. Όχι, αλλά μπορεί, ας πούμε, να ντυθείς και να βάλεις στα χέρια, στο λαιμό. Συνήθως πρέπει να είναι σημεία που δεν θα δει ο ήλιος. Α, ναι. Βέβαια, γι' αυτό ήταν το πίσω από τα αυτιά, το πίσω από αυτό. Και σημεία, ας πούμε, που υπάρχουν έντονη σφιγμή, ξέρεις, που περνάει πολύ έτσι και κάνει τουτουτουτουτουτουτου, γι' αυτό. Εμάτωση, εμάτωση. Εμάτωση, pumping blood θέλουμε. Άρωμα βάζετε παντού. Ναι. Α, βάζετε και εκεί. Ρώτα μας, αν βάζουμε εκεί. Μην ρωτάς αν βάζουμε παντού. Βάζετε άρωμα εκεί. Όχι, τσούζι. Περιφερειακά, περιφερειακά. Βέβαια. Έχω βάλει. Όλοι ήμασταν 12 ετών. Αλλά... όταν ήμουν 12 ετών, αυτό που λέει. Αλλά περιφερει... Κοίταξε τώρα, άμα ψέκασες και εσύ κανένα από αυτά που ήταν σαν αποσμητικό χώρο. Κατάλαβες ποιο. Όταν ήμουν 12 χρονών, δύο αρώματα είχαμε. Πέστα! Είχαμε. Λοιπόν, αρώματα. Τα πρώτα μας αρώματα ήταν τα πρώτα στο δημοτικό. Ήταν brut και τόσκα. Και straight. Ναι! Στη μεταλλική συσκευασία. Και αμέσως μετά πήραμε Fahrenheit και Blue Water. Ω, αργήσαμε. Έχουμε. Αυτά πήραμε στο γυμνάσιο, Λύκειο. Ναι. Αυτά περάσαμε άξ, περάσαμε ιστορίες. Την πήρα την Blue Water. Την πήρες μου την δώσα, μου την κάνανε δοτικά που την συζητούσα και μου την κάνανε δώρο. Υπάρχει ακόμη η Blue Water. Δεν είναι, βέβαια. Αυτά είναι κλασικά. Ο φίλος του Σωτηρίου είχε τρελαθεί. Ο φίλος του Σωτηρίου δεν καταλαβαίνω γιατί είχε τρελαθεί με το δικό σου άρωμα. Τι σα είπα για το Σωτηρίου. Τι έκανε. Τι, είναι αυτό ο πολύ έξυπνο. Παντρεύεται.
Όχι, αλλά βρήκε μια κοπέλα εξαιρετική. Μπράβο. Κοπέλα ο Σωτηρίου. Εξαιρετική. Μπράβο. Μπράβο. Μα, μπράβο. Να ξύλο. Μα και ο Σωτηρίου είναι εξαιρετικό. Να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Ωραίος μαθηματικός, όμορφος, ξανθός με μπλε μάτια, αλλά είναι ρε παιδί μου, κάτσε με την περίοδο. Πλάκα. Πέραν το ότι είναι όμορφο, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό. Αλλά είναι και όμορφο αντικειμενικά. Είναι καλό κορίτσι. Μέσα στο χαμόγελο ήρθε στην παρέα να γελάει με όλους, να περνάει καλά με όλους, να κάνει blend in. Και ταυτόχρονα, ρε παιδί μου, να είναι και εκείνος λίγο. Δηλαδή, ας πούμε, καθόμασταν εμείς, μιλάγαμε τώρα, ξέρεις, οι φίλοι. Ναι. Ούτε να τον πρίζει. Δεν ήταν προσκολλημένοι. Ούτε προσκολλημένοι. Να τον πρίζει. Έλα εδώ, ή αυτό να κάτσει δίπλα μου, ή να πάω να φύγουμε τώρα. Εντάξει, ή κάτσαμε. Όταν εκείνος μαζί του να περνάει καλά, δηλαδή χαιρόταν να περνάει καλά εκείνος. Και εκείνος αντίστοιχα ένιωθε καλά που ήταν έτσι απέναντί του. Αφού σε κάποια φάση. Παγώνει αυτή ο ένας για τον άλλο. Πάει μια άλλη και του λέει, πήγαινε κάτσε δίπλα της. Και λέει, μα αυτό θέλω εγώ. Γιατί να κάνω έκπτωση σε αυτό που θέλω. Μπράβο. Το να μπορώ εγώ, δηλαδή εμένα, εγώ την ερωτεύομαι ακόμη περισσότερο που με αφήνει να μιλάω με τους φίλους μου και δεν χρειάζεται σε ένα σπίτι που είμαστε όλοι μαζεμένοι να κάθομαι δίπλα της. Και εκείνη βρίσκει το δρόμο της. Και μιλάει και αντίστοιχα με τις φίλες ή με τους άλλους φίλους. Ναι, που κρέμε το ένας από τον άλλον, ας πούμε. Πολύ σημαντικό. Αλλά χαρούμενος άνθρωπος που δεν σου ζαλίζει, ρε παιδί μου, αυτό να μην σε ζαλίζει, να φύγουμε, να κάτσουμε, τη μούπα, τη σούπε. Το ζούσε. Έτρωγε με την καρδιά της, έπινε με την καρδιά της, γέλαγε με τα αστεία. Να είναι καλά ο Γιώργος. Εμείς κοιταζόμαστε μεταξύ μας, γιατί είμαστε το αντίθετο από αυτό που περιγράφεις. Πότε θα φύγουμε, γιατί το πες αυτό, γιατί πρέπει να κάνεις. Όχι, εγώ δεν είμαι γκρινιάρα. Ρε Ιωάννα, άμα κατεβάζει μουτσούνα, το ίδιο πράγμα είναι. Ωραία, ψέματα θα λέμε εδώ, τέσσερις νοματέοι που είμαστε πρωί-πρωί. Έχει εγώ δεν δίκιο. Είμαι γκρινιάρα. Είναι σημαντικό. Εγώ... Και τελικά τι κατάλαβα μέσα από τον Γιώργο την κοπέλα, ότι υπάρχει η κοπέλα αυτή που ψάχνω. Μπορείς να μας πεις, αν λέγεται, πώς έγινε η γνωριμία αυτή, ενώ από κάποιο social κοινή παρέα, μίλησε ο ένας τον άλλον. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ξέρω δηλαδή. Δεν θυμάμαι καλά όμως και θα πω καμιά κοτσάνα. Okay, θέλω να πω. Ήταν όχι social, όχι social. Ήταν ο ένας στο περιβάλλον του άλλου με έναν τρόπο. Κάπως βρέθηκαν. Ναι. Ωραία. Παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα στο σεξ. Καλά. Πολύ. Άστο. Σε σένα. Όχι καλέ. Στους ακροατές μας, στις μάπες μας. Εσύ το αρωματίζεις, δεν μας έχεις πει. Γιατί εδώ η εκπομπή δεν είναι σεξιστική. Το κάνω το φσούτ μου. Μπράβο. Μπράβο. Περατζάδα. Εξωτερικά. Μπράβο. Περατζάδα λέει. Έλα σπάνω. Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν έχετε δει, ας πούμε, στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς» που δείχνει Δήμητρα στο Θοδωρή πώς βάζουμε σωστά το άρωμα. Ναι, πώς το καλέ. Ξεκάζεις μπροστά και περνάς από μέσα. Τι λες, μωρέ. Και έχουν πάει στο κατάστημα με τα καλλιτικά και τις κάνει ο Θοδωρής. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, να ψεκάζω και να περνάω από μέσα πυρουέτα. Βλακίες είναι αυτές. Εμένα η μάνα μου είχε πολύ ωραίο άρωμα. Ποιο? Τόσκα. Παλιό άρωμα. Τόσκα. Το L'air du temps. Παρακαλώ. Ο αέρας των εποχών. Μου ακούγεται πολύ ψαγμένο. Κάτσε, ας πω λέω τώρα ποιανού είναι. Άκου τώρα. Πάντως εδώ έχει στείλει ένας μάπας Δημήτρη μου. Ένας μάπας Τζιτζιλόνι θα έχει. Ένας μάπας Τζιτζιλόνι λέει ότι το cool water είναι το άρωμα και το blue water είναι η μαϊμού. Δεν πιστεύω να σου κάνανε δώρο τη μαϊμού. Όχι, όχι, cool water. Cool water. Την cool water. Λοιπόν, πάμε στα μήνυμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το πρόγραμμα της Μαργαρίτας μου. Θέλω οι άντρες να απαντήσετε. Βγάλε και την αμάτα, περίμενε. Βγάλε τα μάτα. Φαλούρισα παντίνα! Κατσιγανιάρη τραγή! Μουσκαρέ! Μουσκαρέ! Αυτόν έξω σε παρακαλώ πάρα πολύ! Εντάξει, εντάξει, τέλος, εντάξει, θα κάτσω εδώ. Χρόνι μου, σύσυχος θα κάτσω. Αθλητική ενημέρωση με την Αμάντα Φούντι. Τι ξέρω, σαν ένα ψυχολογικό βάρος, σαν ένα... Να σκάσω. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Νίνα Ρίτσι. Φανταστικό. Φανταστικό, φανταστικό. Εδώ τα κορίτσια τα λένε χύμα και τσουβαλά τα παιδιά. Θα προσπαθήσω να τα πω. Καλημέρα, Μάντα. Καλημέρα, Μάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Άκου και εσύ, άκου τώρα, Μάντα. Επιστήμη, επιστήμη. Πες πρώτα, Ιωάννα μου, μια αλήθεια. Τι να πω. Ότι τα αγόρια τα γράφουν λίγο ποιητικά, λυρικά, τζιτζιμπρίτζι και τα κορίτσια βαράνε στο σταυρό. Λοιπόν, για πείτε, ρε παιδιά, λέει η Μαργαρίτα. Τρεις φορές, αν η σημαία σηκώνεται, αλλά την κρίσιμη ώρα πέφτει, είναι άγχος ή είναι. Άστα. Έχει γίνει αυτό που σας είπα, συγγνώμη. Τι είναι τώρα αυτό? Είναι το σάλιο μου. Ναι. Αυτό είναι ότι έχει συμβεί στο παρελθόν και του έρχεται στο μυαλό την κρίσιμη στιγμή και λέει με τώρα λες. Όχι, με άλλη. Όχι, με την ίδια. Η πρώτη σου λέει λειτουργεί σωρευτικά με την δεύτερη. Τη φοράς. Τη δεύτερη λειτουργεί σωρευτικά μαζί με την πρώτη, την τρίτη κτλ. Και εκείνη την ώρα λέει, φαντάσου να μην γίνει πάλι. Και δεν γίνεται. Το η λύση σε αυτό, μη γελάς, είναι. Μη γελάς. Καταρχάς η λύση δεν είναι να κάνεις αυτό. Η λύση είναι να
αλκοόλ. Ή κάτι που θα σου ρίξει λίγο τη σκέψη, θα σου απαλύνει λίγο τη σκέψη. Ναι, δεν μιλάω για χημίες και χάπια. Όχι καλέ, αν είναι ζήτημα άγχους, ας πούμε, ένα ποτηράκι κρασί που πολλές μπορεί φορές, να έχετε πει νωρίτερα. Πολλές φορές ως πλασίμπο λειτουργεί το χάπι. Δηλαδή, τι προτείνουν οι αφροδισιολόγοι, οι ισολόγοι. Τα ξέρεις, τα διαβάζουμε. Ναι. Από κάτι φίλου σου που το τα προτείνει. Όχι, αλήθεια. Σου λέει, πάρε μισό. Να ξεπεραστεί το βιολογικό, να το δεις εσύ ότι γίνεται, ότι μπορείς, ότι δεν έχεις θέμα. Να γίνει δουλίτσα με μισό. Να γίνει δουλίτσα, ναι, ίσα ίσα για το. Γιατί όλο αυτό είναι πλασίμπο, είναι και στο μυαλό. Μόρα, το πάρει όλο εκεί πέρα, με πάρει το μισό. Όχι, όχι. Άκου την αχόρταγη! Ηρεμήστε. Εγώ για το καλό του ανθρώπου. Ναι, είσαι και από αυτές. Επίσης η Νάνση λέει καλημέρα σας, παιδιά. Τι θες, Νάνση. Πώς θα το διαβάσω. Εν τω μεταξύ, κοπέλες, παιδιά, σε δακρύα τα νερά. Περίμενε τώρα. Εδώ λέει, ολοκληρώσαμε πριν. Ακούγεις τη φασαρία. Ναι. Άσε με να το πω, ρε Βασίλη. Εδώ λέει, ολοκληρώσαμε πριν προλάβουμε να. Τι ολοκληρώσαμε. Ολοκλήρωσε πριν προλάβει να. Πριν μπει. Ναι. Ωραίος. Σαν να αφήνει ο Άι Βασίλη τα δώρα στην καμινάδα. Έλα! Απ' έξω, όχι. Μην μπαίνει. Έλα, πάμε, έλα. Έλα, ρε Μάντα, πες τα αθλητικά. Πάμε στα αθλητικά, παιδιά, δεν γίνεται δουλειά. Αυτή η Μαρκέλα για να είναι πολύ όμορφη, ρε γάμο του. Πολύ, πολύ. Ας κάτσε λίγο φρόνημα. Καλά, με συγχωρείτε. Αυτό το συνέστημα είναι σαν να το παθαίναμε τώρα σε κάτι τελευταίους αγώνες που βλέπω. Ο άλλος λέει, έριξε σκορδάκι αυτός. Ρίτα σκορδάκια. Πού είναι τα σκορδάκια, έχει ακόμη. Το μεγαλύτερο trend του TikTok, ναι, γεμίζουν κάτι κουβάδες ολόκληρους και τα ρίχνουν από κάτω, ας πούμε, την ώρα που βγαίνει η μαμά από το σπίτι, ο θείος, αυτά και τρομάζουν. Και ακούν το ίδιο αυτά. Ναι. Ωραίο. Έλα, ρε Μάντα, τι γίνεται με τα αθλητικά. Λοιπόν, είμαστε πάλι σε ρυθμούς εθνικών ομάδων. Χθες ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της εθνικής μας για τα μάτς των προκριματικών του Euro 2024 που έρχονται κόντρα στην Ιρλανδία. Την Παρασκευή στο Δουβλίνο. Η Ιρλανδία, ξέρεις ότι είναι από τις χώρες που πρεσβεύει ότι εκεί ανακαλύφθηκε το σόκερ, ναι. το ποδόσφαιρο. Και κόντρα στην Ολλανδία τη Δευτέρα, εδώ ο Παπαρίνα, που αναμένεται να έρθουν και περίπου 750 Ολλανδοί για να στηρίξουν την ομάδα τους. Έρχονται ξένοι. Έχουμε καταντήσει να ακούμε, θα έρθουν οπαδοί ξένης ομάδας και να φοβόμαστε. Να φοβόμαστε, να τρομάζουμε. Θυμίζω πως στις κλήσεις ήταν και ο Κωνσταντέλιας ξανά αυτή τη φορά και να δούμε τι θα δούμε. Πώς ο θα πάει αυτό. Είπε ότι εγώ θέλω να έχω στην ομάδα μου τους παίκτες οι οποίοι θα μου φέρουν νίκη πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, είπε ότι ο Φορτούνη ήταν επιλογή του να μην είναι στην εθνική ομάδα. Α, του Φορτούνη. Ναι. Τα λέω καλά. Δεν καλούσε τον άνθρωπο, τι επιλογή του. Τι καλούσε, μα σου λέει είναι επιλογή του. Που σημαίνει τον κάλεσε και δεν ήρθε η επιλογή του. Είναι ξεκάθαρο αυτό που είπε ο Πολωνής. Όχι, δεν τον κάλεσε. Αφού εσύ οι κλήσεις... τώρα... Μα οι κλήσεις μαθεύονται, δεν γίνονται κρυφά. Εσύ που ξέρεις δηλαδή, έχεις δηλαδή την αναλυτική, τον αναλυτικό λογαριασμό του κινητής τηλεφωνίας του Φορτούνη. Μα παιδί μου. Α, παιδί μου, εσύ αυτό που σου λέω. Έχεις, ανακοινώνονται το λες ως δημοσιογράφος αυτό. Οι κλήσεις ανακοινώνονται, μαθεύονται. Δεν του είπε δηλαδή, δεν τον κάλεσε, ψέματα λέει. Αφού δεν τον καλούσε. Αφού τον καλούσε, παιδιά. Ο ίδιος λέει τον κάλεσα και δεν ήθελε να έρθει. Εντάξει. Εγώ δεν κατάλαβα πάντως τι έγινε με αυτά και με αυτά, να ξέρετε. Θα σου πω από ποιο το πρόβλημα. Ότι ο Φορτούνης είναι Ολυμπιακός. Ναι. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι κακό για έναν Ολυμπιακό εδώ πέρα. Μας έχουμε την πατσίνα. Αυτό συμβαίνει. Μα είναι δυνατόν τώρα. Αφού ο προπονητής της Εθνικής. Τον άνθρωπο δεν τον καλούσε. Δεν υπήρχε μέσα στις κλήσεις. Ο προπονητής Εθνικής έδωσε συνέντευξη χθες και είπε ότι τον κάλεσα τον παίκτη του Ολυμπιακού αυτό το συγκεκριμένο, ναι, και δεν ήθελε να έρθει στην, ναι, Εθνική. Ωραία. Η Αμάντα επιμένει μόνη ότι της. Δεν τον κάλεσε. Το έχει διαψεύσει ο ποδοσφαιριστής, μωρέ Αμάντα, αυτό, ή μόνο, ρε παιδιά, εσύ. Να μας πει ο Φορτούνης. Να κάνει μάνα. Άρα, παιδιά, αφού οι κλήσεις δημοσιεύονται, τις βλέπεις. Βλέπεις ποιους έχει καλέσει ο. Άρα, είπε ψέματα. Ναι, αλλά αν μιλήσανε πριν και του είχε πει ο Φορτούνης ότι εγώ δεν έρχομαι. Αυτό λέει εδώ ο Γιώργος. Τι κλήσεις θα του κάνει. Εδώ ο Γιώργος λέει: όχι, εντάξει, αυτό που σου λέω εγώ τώρα. Θα σε έχω στο ΦΑΠ σήμερα γιατί έχει πάρει πολύ αέρα. Λοιπόν, Αμάντα, μη ζορίζεσαι. Ο Φορτούνης και γιατί ο. Εδώ μιλάνε οι μάπες. Προτεραιότητα και πάνω από σένα και από μένα είναι. Αμάντα, μη ζορίζεσαι. Ο Φορτούνης και ο Ολυμπιακός έστειλαν μήνυμα και ενημέρωσαν ότι ο Φορτούνης σταματάει από την Εθνική πριν γίνουν οι κλήσεις. Όχι, παιδιά. Έγιναν πρώτα οι κλήσεις και μετά έφυγε. Μετά έβγαλε την ανακοίνωση ο Φορτούνης. Μάστε. Προχωράμε. Μην τρελαθούμε τελείως τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, θα σας πω τώρα. Πάντως την γλιτώσατε αυτή τη βδομάδα τη βαθμολογία. Ευχαριστούμε. Με αυτά και με εκείνα και με τούτα. Άκου. Λοιπόν, εγώ τον Παναθηναϊκό πεντάρα τον τελευταία φορά τον έχω
Τον είδα στην πεντάρα του, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Εντάξει, ναι. Θα σας πω για μια πολύ συγκινητική κίνηση. Πρέπει να λέγονται αυτά. Είναι αυτή των αδερφών Αγγελόπουλων, των προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι οποίοι, παιδιά, προέβησαν σε δωρεά του 1 εκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή τέτοιες κινήσεις οφείλουμε να τις κάνουμε γνωστές και μπράβο στους ανθρώπους για αυτό που έκαναν. Σας πάω Σαουδική Αραβία πλευρά, εκεί όπου φαίνεται πως δεν είναι απλώς μία μόδα η οποία θα περάσει. Ο Γιώργος εδώ πέρα μας λέει, εδώ πέρα βλέπω ότι έχει μια διαρκή μανούρα, δηλαδή τώρα λέει εδώ κουράζεις. Πριν χτες μας την είπε για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γιώργο μου, γιατί δεν αλλάζει σταθμό? Άντε βρε αγόρι μου, γιατί να μου ζορίζεσαι? Ξέρεις πόσες σταθμοί υπάρχουν, πόσες εκπομπές? Άπειρες. Είναι η μπάντα των Ετζιανών. Είναι άπειρη. Άντε αγοράκι, μόξω. Προχωράμε. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, λοιπόν, λέγεται ότι προσπαθούν στη Σαουδική Αραβία να φτιάξουν μια κλειστή λίγκα με τα πιο μεγάλα κλαμπ παγκοσμίως. Δηλαδή. Όπως είναι το EuroLeague στο μπάσκετ. Α, μάλιστα. Κάπως έτσι, κάτι αντίστοιχο. Και μη σας φαντάζει τώρα δύσκολο αυτό, γιατί και τα μεγάλα ονόματα είδαμε ότι πήγανε, υπάρχουν τεράστια ονόματα που πήγαν στη Σαουδική Αραβία. Σωστά. Και υπάρχουν και ομάδες πάρα πολύ μεγάλες πια ευρωπαϊκές, οι οποίες ανήκουν σε Σαουδάραβες. Οπότε δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτό. Ή θα είναι κάποια διάφοροι που θα κάνουν μαζί τους μια κολεγιά, ας πούμε. Θα έχει δηλαδή υπόλοιπες ομάδες. Ακριβώς. Ο Κριστιάνο, όπως φαίνεται, ανανεώνει μέχρι το 27 κάτω. Ο Μπέκαμ λένε ότι θα γίνει πρεσβευτής της United αν την αγοράσουν οι Καταριανοί. Γιατί τίθεται και τέτοιο θέμα. Και ζητούν, τώρα τα νέα είναι ότι ζητούν από τα Εμιράτα τον Μέση να πάει ιδανικός για 6 μήνες. Τα Εμιράτα. Ότι ναι, okay, ναι, ότι ναι, okay, ομάδα. Ότι ναι, okay, επέλεξες να πας στο Μαϊάμι, αλλά okay, σε θέλουμε εμείς εδώ για 6 μήνες δανεικό και ξαναγυρνάς εκεί πέρα. Ρε καούρα πια αυτά τα Εμιράτα. Κοίτα τώρα το Μέση θα του κάνουν κολοσκουφέρα πέρα. Ναι, έχουν μπει γερά στο παιχνίδι. Είναι πολλά τα λεφτά. Ξέρεις τι όμως καταλαβαίνω, μέχρι και εγώ που λέει ο λόγος, ότι δεν είναι το ποδόσφαιρο τώρα επίπεδο, δηλαδή και να πάνε αυτοί εκεί κάτω δεν έχουν να κάνουν και πάρα πολλά, γιατί δεν υπάρχει το αντίστοιχο επίπεδο μάλλον. Ποδοσφαιρικό. Ναι. Ναι, αλλά δώσ' του, όταν πηγαίνουν ονόματα, θα γίνει κάποια στιγμή. Ναι, σωστά. Άμα μαζευτούν καμιά κοσαριά εκεί κάτω, ας πούμε. Αφού όλοι εκεί πέρα πάνε. Να σας πω για το σεξισμούλι της ημέρας. Ο casual σεξισμούλι της ημέρας, βέβαια. Έχει το casual. Από Ιταλό διαιτητή, ο οποίος τιμωρήθηκε κιόλας, γιατί στο Λέτσε Σασουόλο, πριν τη σέντρα, χαιρέτησε, παιδιά, τους άντρες βοηθούς. Όλους τους άντρες, τον αρχηγό της ομάδας κτλ. Και δεν χαιρέτησε τη μία και μοναδική γυναίκα βοηθό. Άχω. Κάτι θα του έκανε, δεν μπορεί. Όχι, σου λέει αυτή περιφερειακά είναι εδώ, ας πούμε, δεν θα έχει θέση γυναίκα. Είναι εδώ αποτύχει. Δεν κάνουμε πλάκα με αυτές τις συμπεριφορές, ούτε καν. Γιατί η πλάκα λίγο τις ξεπλένει. Οι οποίες βλέπουμε να συμβαίνουν και σε πολύ ανώτερο επίπεδο συνάντησης πολιτικών αρχηγών και ηγετών, ας πούμε. Η οποία έπαθε, κοίταγε αποσβολωμένη κοπέλα. Τι έγινε τώρα? Εννοείται. Να διευκρινίσουμε, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα που λέγαμε πριν με την Εθνική και τον Φορτούνη. Οι περισσότεροι λένε το εξής, ότι πριν ανακοινώσει ο Φορτούνης ότι αποχωρεί από την Εθνική, δεν είχε κληθεί 3 φορές από τον Πογιέτ. Ακριβώς. Δηλαδή περισσότεροι τα έχουν βάλει με τον προπονητή της Εθνικής. Μάλιστα. Δεν τον είχε καλέσει. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Δηλαδή, αφού έχεις δίκιο και όλοι λένε ότι έχεις δίκιο. Και εμένα μου το στείλανε και λέω δεν πειράζει, άστη να ζοριστεί. Πρέπει να έχεις. Μα δεν ζορίζομαι γιατί ξέρω ότι έχω δίκιο. Πρέπει να έχεις τον τελευταίο λόγο όμως, καταλάβες. Είναι αυτό που κάνεις τώρα. Άστο, αφού τελείωσε, δηλαδή την ετόφαγα το ΦΑΠ. Τελειώνει εκεί. Καταλάβες. Δηλαδή, κάτσε εσύ πίσω και απόλαυσε. Δεν χρειάζεται να πεις την τελευταία κουβέντα. Καλά, εντάξει, ό,τι πεις. Τι να σου κάνω. Εδώ φαντάζομαι. Εδώ φαντάζομαι ο Πάνος λέει για πρώτη φορά ίσως έχει δίκιο η Αμάντα Δημήτρη. Εντάξει, μερικά πράγματα μεγεθύνουμε. Κάνουμε και λίγο σκετσάκι. Εντάξει, δεν είπαμε. Αλλά εδώ δεν μπορεί το κορίτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Μα το ακούς. Ναι, είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη. Πάμε παρακάτω. Μα συγγνώμη. Μα είναι δυνατό. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τελείωσε εδώ. Εύα. Οι μάπες συνεχίζουν και μου ρίχνουν φάπ εδώ. Εντάξει.
Ωραία, πάρτε από τους μάπες, εγώ δεν μιλάω. Μα μιλάς! Ωραία, θα μιλήσω και θα σας αφήσω με Τσιτσιπά. Μπράβο, πες. Αυτή θα είναι η τελευταία μου κουβέντα. Ωραία. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος δεν τα κατάφερε στο μονό στη Σαγκάη. Σήμερα όμως παίζει διπλό και μακάρι να τα πάει καλύτερα. Όμως μας χάρισε μια πολύ ωραία στιγμούλα, γιατί μπήκε στο κόρτ μια πεταλούδα, παιδιά. Τι γλυκό. Και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ναι, το έντομο. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Την άλλη φορά δεν του είχε επιτεθεί μια μανιασμένη μέλισσα. Δεν θυμάσαι αυτά. Καλέ αυτό. Την άλλη φορά που ήταν λευκά τα καθίσματα απέναντί του. Καλά. Τον πάνε όμως και αυτόν. Τον πολεμάνε πολύ. Πάντως, στο δεύτερο σετ πέσαν πάνω και εκείνους και τον ball boy για να βγάλουν έξω την πεταλούδα. Χρειάστηκε ένας πρωταθλητής και ένα ball boy για να εξαφανίσουν μια πεταλούδα. Ναι, τα κατάφερε τελικά και την έβγαλε και πάρα πολύ όμορφα έξω. Μια ωραία πεταλούδα. Να μην τραυματίσει. Στα τουρκικά, μπιρ, γιουζέλ και λεμπέκ. Γιατί? Να τα λέμε ωραία. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Πώς είναι αυτή η σκέψη. Αυτή η γνώση στο κεφάλι μου τώρα πού βρισκόταν. Πες μας λίγο. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν ξέρω. Έλα Θεέ μου. Δεν ξέρω εσύ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τουρκικά. Κοίτα, έχω, όχι. Έχω μια υπόνοια. Μπιρ, γκιουζέλ και λεμπέκ. Κάτι είναι αυτό. Κάτι μια σύνθημα. Ωραία πεταλούδα σου. Όχι, κάτι άλλο σύνθημα. Όχι, όχι. Ακούστε, επειδή έχω μεγαλώσει το Παλαιό Φάληρο και έκανα παρέα με πολίτες, με Κωνσταντινούπολίτες και μήπως από εκεί την έχω αυτή τη γνώση. Μπιρ σου είναι λίγο νερό. Μισό λεπτό, εδώ υπάρχει vocabulary. Βέβαια. Δεν είναι απλό. Τέλος πάντων, παιδιά. Λοιπόν, Αμάντα. Στην πεταλούδα πάντως τη βγάλαν ωραία όντως έξω. Δηλαδή δεν την τραυμάτισαν, δεν τη σκότωσαν, δεν αυτό. Προσπάθησαν να τη, ξέρετε. Μάστε. Μπράβο τους. Μάστε. Κάτι θέλω να σου πω, το ξέχασα. Την Κυριακή. Για την Εθνική. Την Κυριακή θα σε βγάλω έξω, θα σε πάω για μπραντς. Αλήθεια. Ναι, ναι, ετοιμάσου. Μη με τρελαίνεις. Φόρα τα καλά σου. Εντάξει λοιπόν. Άντε καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τέσσερα λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον MyRadio 104,6, γιατί παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αυτό που ακούτε είναι το MAPE Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Παρέα όμως με τα καλύτερα προϊόντα. Α, αυτό το έχουμε σήμερα. Έτσι, TommyG.gr και BroGlue Instant Hold είναι η νέα λατρεία του μακιγιάζ. Κολλήστε, παιδιά, στα φρύδια. Τζέλ σταθεροποίησης και styling για τα φρύδια με δυνατό κράτημα έως και 16 ώρες. Είναι τζέλ που μοιάζει με κόλλα, είναι διαφανές, στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα για φυσικό φινίρισμα χωρίς να κολλάει. Και δεν το καταλαβαίνετε κιόλας. Μην το τσάχετε, ας πούμε, σαν να κολλάει κάτι πάνω στο φρύδι. Όχι, ανεπέστη το ωραίο. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το φρύδι αναδεικνύει το μάτι. Οπότε ένα τέτοιο προϊόν είναι απαραίτητο για τον SSR μας. Μπείτε τώρα το mg.gr. Και στο Viber συνεχίστε με τα μηνύματά σας στο 698-104-1046. Αν ισχύει η δικαιολογία, δεν απέδωσα γιατί σε ήθελα πολύ. Γιατί ήθελα πολύ, γιατί είναι. Μια στιγμή γιατί έχω εδώ, ακούστε. Τρία Volkswagen T-Cross. Με το πρώτο road trip κερασμένο από το Vodafone Seagull. Αεροπορικά εισιτήρια Sky Express. iPhone 15. Apple Watch Ultra. Δώρο επιταγές Airbnb. Action cameras GoPro, αλλά και απεριόριστα data για ένα χρόνο. Τώρα που έχω την προσοχή σας, κατεβάστε το MyCU Application γιατί έχει φοβερό διαγωνισμό. Εδώ τα μηνύματα, παιδιά, έχουν. Οι μάπες έχουν τρελαθεί να στέλνουν μηνύματα και διαβάζω. Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα, ρε παιδιά. Με τα περιστατικά. Το beer γιουζέλ που έλεγα είναι το ένα, λέει, όχι το λίγο που είπα εγώ. Α, beer γιουζέλ. Beer, το beer είναι το ένα. Το ένα. Α, λοιπόν, το ένα. Ο Νικόλαος λέει το εξής, παιδιά. Ναι. Oh. Αν σηκώνει τη σημαία. Και πέφτει, απλά δεν τη θέλουμε και τόσο. Όχι. Ή έγινε κάτι που μας ξενέρωσε εκείνη τη στιγμή. Ακούστε, αυτό πήγα να το πω πριν και το ξέχασα. Υπάρχει η περίπτωση, είναι αυτό που λέγαμε πριν, τι είπε ο Μάπας πριν, η Μάπισσα, ότι με παίρνει αγκαλιά και μετά με προσπαθεί εκείνος να λίγο να το καλύψει, ναι, και να με ικανοποιήσει για να μην φύγω παραπονεμένη τέλος πάντων κτλ. Αυτή είναι η μία. Είχαμε και την άλλη μάπισσα. Η μία αντιμετώπιση, η οποία είναι η πιο, ρε παιδί μου, φιλότιμη. Mm. Υπάρχει η άλλη, η οποία είναι το τη ζητάω και τα ρέστα, ναι, που αυτός που δεν απέδωσε, αχα, το ρίχνει στον άλλον και λέει εσύ φταίς. Ναι, αλλά. Κάνε τώρα. Δεν με κατέστησες ικανό. Εσύ. Υπάρχει όμως, δεν απέδωσε και δεν απέδωσε το περιστατικό που μας εξομολογήθηκε η ανώνυμη μάπισσα πριν. Ήτανε βαρύ αυτό, δηλαδή το συνέχεια και τελικά τίποτα. Ήτανε βαρύ.
Ναι. Εδώ ρε ήταν βαρύ. Αυτό που μας είπε πριν η ανώνυμη μάπησα, ότι ήταν όλα οκ okay και τη στιγμή που πήγαινε να γίνει, έπεφτε. Εκεί τώρα. Σας έχω κι άλλο περίπτωση. Τέτοιο. Κι άλλο τέτοιο περιστατικό. Ανώνυμο. Δέκα μέρες παλεύαμε. Ρε Παναγία. Ακούστε λίγο πριν. Τρία κιλά χάσανε. Έβλεπα το σπαθί του καβαλάρι ορθωμένο και περήφανο. Αλλά μόλις πήγαινε στην πηγή, χανόταν στο καβούκι του. Δέκα μέρες καβούκιασμα σου λέει. Μόλις όμως μπήκε το νερό στα βλάκι. Πήγε τρένο για 8 χρόνια. Άξιζε. Εκεί. Άξιζε. Εδώ. Τρίκαρδε. Τρίκαρδε. Η ανάλυση σου είναι σημαντική για την εκπομπή αυτή. Τον ωραί. Εγώ έτσι πως βλέπω την διοργάνωση. Πού είναι. Πού είναι. Και γι' αυτό κιόλας για μένα είναι η Τσεχία. Η Τσεχία είναι. Η Τσεχία είναι το φαβορί. Για μένα είναι το νούμερο ένα φαβορί. Τη θυμάσαι ενωμένη. Τσεχοσλοβακία. Ναι, αλλά τώρα είναι η Τσεχία, η Σλόβαν και η Κία. Το 1600 το καινούριο. Ναι, είναι ωραίο με αυτό το κίνημα. Κουμπώνεις πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη. Και που πηγαίνεις με 200 κουμπώνεις την όπισθεν. Και μετά ποιον συναντάς. Και μετά συναντάς τον από πίσω στο κάθισμα του συνοδηγού, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα που λέγαμε τώρα για αυτοκίνητα, να πούμε καλημέρα στο Γιάννη τον Καραβά. Όχι Καράβας μου λέει, γιατί χάνω followers. Α, Καραβάς. Από την MG. Με ρωτάτε για το MG. Είναι εξαιρετικό. Είναι άλλη αίσθηση, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να. Δεν, σαν να οδηγείς διαστημόπλοιο είναι. Και εσωτερικά μου λέτε, ανέβασε καμιά φωτογραφία. Mm-hmm. Θα ανεβάσω και εσωτερικά. Είναι ηλεκτρικό. Το G4 είναι, να ξέρετε. Είναι φοβερό αυτοκίνητο. Πολύ ωραίο. Φοβερό, φοβερό. Το μαύρο. Και όμορφο, πολύ. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε εδώ τώρα, παίζει ρε Δημήτρη την εμπειρία σου. Πολύ ωραία. Τώρα το σήμερα το επιστρέφω. Να επιστρέψουμε σε εμπειρίες μαπών. Ναι. Ο Γιωργάρας λέει, ισχύει ρε παιδιά σαν δικαιολογία, γιατί σκέφτεσαι, OK, την κατάφερα, με θέλει, γδύθηκε και τώρα αν δεν της αρέσει και μόνο αυτό λέει λίγο ανασφαλής να είσαι, υπάρχει ο κίνδυνος. Τι να μην της αρέσει ρε παιδί μου. Παπα, έχει ανασφάλεια. Ρε παιδί μου λες, φτάσαμε στο στόχο. Μπορεί στόχο. Να μην της αρέσει το σύστημα. Μπορεί να μην της αρέσει η πράξη. Καθίστε ρε παιδιά. Ρε παιδί μου, μην τα κάνετε όλα να πούμε. Έφτασες με την κοπέλα. Μην τα κάνετε όλα ψηλά και ρέστα. Όλο το σύνολο, άμα τον θέλεις κάποιον, τον θέλεις. Σου έχει κάνει κάτι στο μυαλό. Όχι, μωρέ Δημήτρη μου, εδώ τα κορίτσια. Δεν είναι μόνο το μυαλό, ρε παιδάκι μου. Μπορεί να δεις κάτι που θα σε ξενερώσει. Τι να δεις, όσο. Μπορεί να μην δεις κάτι. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Για να στο πω και έτσι. Πόσες φορές εδώ μας έχετε πει ότι αν στο μυαλό έχει γίνει, μετά δεν έχεις πολύ σημασία. Δεν δίνεις πολύ σημασία στα μεγέθη και σε αυτά. Ποιος το είπε αυτό. Αυτό είναι μια κοινωνική βλακεία των αντρών που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν και γουστάρουν το σεξ το ίδιο με εμάς. Είναι πρωινή εκπομπή, σε παρακαλώ. Ναι. Έτσι είναι. Ένα κοινωνικό κατασκεύασμα είναι αυτό με εμείς τα μυαλά. Είμαστε, και τους έρωτες. Βεβαιδεύτηκα, τι είπες τώρα. Λέω, είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα των ανδρών αυτό με τον εγκεφαλικό έρωτα της γυναίκας, ναι, το οποίο μωρέ. Το έχουν φάει και οι γυναίκες, γιατί εμείς αρνούμαστε να καταλάβουμε και να δεχτούμε ότι το σεξ είναι το ίδιο σημαντικό και απαραίτητο και για τα δύο δεν φύλλα. Έτσι, Βασίλη μου. Θα έτσι είναι. Κάποιο που είναι πολύ μεγαλύτερο ναι, από σένα ναι. και λιγότερο έμπειρο. Λοιπόν, πρόσεξε να δει. Όταν το χτίζει, δηλαδή, εγώ τώρα πρόσεξε. Είναι εδώ, καλημέρα εγώ. Δεν βγαίνει στον αέρα, το ξέρω. Λοιπόν, τη βλέπω απέναντί μου. Και στην πέφτω και την πάση περιπτώσει είναι στο μηδέν. Ναι, ναι, ναι. Αρχίζω και την ψήνω. Πρόσεξε, Ιωάννα. Ακούστε λίγο, μπείτε λίγο στη διαδικασία, γιατί δεν σκέφτεσαι. Σε ακούω. Είσαι μικρός και επιπόλαιος. Ναι, ήδη την έχεις πει την πρώτη. Άκουσε. Δεν ψήνεις ποτέ κανένα, ούτε σε ψήνει. Ψήνω, ρε παιδί μου, τη φλερτάρω. Όχι ψήνω πίθο. Ναι, αν δεν σε θέλει, γιατί λέει και ο άλλος εδώ την κατάφερα με θέλει. Μηδέν σου είπα, δεν σου είπα μείον. Μηδέν. Μηδέν, ουδέν. Α, να κάποιος με πλησιάζει. Ναι. Ή κάποια ρε παιδί. Ωραία. Μου, δεν είναι το θέμα το φίλο. Κάνεις την κίνηση. Και αρχίζω το ψιστήρι. Δηλαδή λέω το παραμύθι. Ναι, μου. Ναι, ναι. Κακό είναι και αυτό δηλαδή. Πες του το παραμύθι σου. Λοιπόν, λέω το παραμύθι μου. Mm-hmm. Και εκεί που λέει, άντε εντάξει, ή εμπάστος λέει, αχ, κάτι μου έκανε αυτό. Τέλος πάντων, πέφτει. Mm. Με την καλή έννοια πέφτει. Εγώ κάπως λακίζω. Καληνυχτάκια, θα το πεις αυτό. Γιατί? Εκεί, άκου, γιατί έτσι. Α, δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι θέμα της εκπομπής. Α, να μας κάνετε και κομπλεξικές. Άλλο α, μπράβο. Ναι. Πρόσεξε τι θέλω να σου πω. Ναι, γιατί. Ήθελες εσύ. Έλα. Λοιπόν, περίμενε. Άκου. Πρόσεξε, σου έχω κάνει αυτό. Προσέχω. Γυρίζει λίγο η γογό. Γιατί έτσι είναι η ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, όχι της γογούς. Της κάθε γογούς και του κάθε Γιάννη και του κάθε Ανέστη. Ναι. Και αρχίζει τώρα και το ψήνει. Θέλω να πω ότι έχει αρχίσει τώρα και βαρά στον εγωισμό του άλλου. Και χτίζει και από το 0 γίνεται 3 και 4 και σε θέλει γιατί ξαφνικά την έφτιαξε. Ή εν πάση περιπτώσει, σα περιγράφω τώρα ένα τέχνασμα. Εκεί λοιπόν, όταν θα γίνει το σεξ, άμα μου έχει δείξει ότι δεν με θες,
ενώ στην αρχή με ήθελες και εν πάση περιπτώσει μου το έχεις χτίσει εγκεφαλικά, θα είναι πολύ καλύτερο από το αν κάναμε σεξ όταν ήμουν στο μηδέν, δηλαδή στο ουδέτερο. Καλά, πολύ περίπλοκα όλα αυτά για σεξ. Ό,τι δείχνει ότι έχει σχέση στο μυαλό. Αυτό έχει, αυτό σου εξηγώ. Έχει δίκιο. Ο Λίντερ τώρα τα έχει δίκιο. Με ένα μικρό τέκνασμα, με ένα μικρό τέκνασμα μούφα, που ναι. είναι μούφα. Ναι, ναι, παιδί μου. Χειριστικό είναι ναι, αυτό που σου περιέγραψα. Ναι. Δείχνει ότι το σεξ έχει σχέση με το πώς το έχει κάνει με στο κεφάλι. Βέβαια. Εγώ καταλαβαίνω από τα μηνύματα εδώ των κοριτσιών ότι όταν μιλάμε για σεξ, έχει να κάνει κυρίως με αυτό που αφορά όλους τους ανθρώπους. Το σαρκικό, σωματικό κομμάτι. Ωραία, διαφωνούμε. Α πω άλλο. Ναι. Το παράνομο. Ναι. Επίσης είναι κάτι που έχει χτιστεί με στο κεφάλι. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν σταματάει να είναι παράνομο και το επισημοποιούμε, σταματάει το ενδιαφέρον για το σεξ. Εκεί είναι μια Γιατί συνθήκη. Γιατί όταν κρυβόμασταν ήταν αλλιώς. Εκεί είναι μια συνθήκη για το σεξ. Το παράνομο μπορεί να μην είναι επειδή είμαστε παράνομο ζευγάρι παντρεμένοι. Μπορεί να είναι παράνομο γιατί, ας πούμε, συναντιόμαστε πίσω από τη δουλειά σε ένα το καμαράκι. Ίδιος. Άλλο είναι το point μου, το επιχείρημά μου. Ότι είναι στο μυαλό, ότι ανάλογα με το πώς το έχει χτίσει στο μυαλό, παράνομο, νόμιμο, ναι. Με καληνυχτάκια, με κάποιον που με ήθελε και τώρα δεν με θέλει. Το μυαλό έχει σχέση με το σεξ. Αυτό θέλω να πω. Άντρες, γυναίκες. Ναι, παιδί μου, αλλά εδώ άλλο λέει κάτι άλλο. Το σκέφτεται, σου λέει, ως άγχος. Μήπως τώρα που φτάσαμε, λέει ο Μάπας, ναι. δεν της αρέσει τελικά. Το αυτό σεξ. Σου λέω. Το σεξ. Ότι αν είχε χτιστεί λίγο πίσω. Αν είχε μέσα. Όσο πιο εγκέφαλο έχει, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχει όταν θα φτάσουμε εκεί να πούμε μήπως δεν της αρέσει. Ή δεν του αρέσει. Χρειάζεται πολύ χρόνο για αυτά τα εγκεφαλικά. Πολύ, εγώ πάρα πολύ, παιδάκι μου. Λοιπόν, τρελαίνομαι με τα κορίτσια. Μήνυμα... Εδώ έχουμε καταρροή. Τα κορίτσια εδώ σε βρίζουν, να ξέρεις. Ναι, πολύ, πολύ πεινάκι. Πρώτος είναι η δεύτερη. Η Μαρία λέει, η δική μου εμπειρία έχει ως εξής. Τι φυσάς τη μύτη σου, ρε παιδάκι. Τι να κάνω, έχω εγμορίτητα. Η δική μου εμπειρία έχει ως εξής. Την πρώτη φορά, ενώ είναι εκεί, ξεκινάει σωστά, κατά τη διάρκεια μας άφησε το τρένο. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνει. Δεν το έχει χτίσει. Λέω, δεν τρέχει τίποτα. Άγχος της πρώτης φοράς. Τη δεύτερη φορά είμαστε στα μέλια και την ώρα που πάμε προς το κρεβάτι, χάνουμε τα σπαθιά. Αμα. Λέω, μπορεί να φταίει ότι είμαστε στο σπίτι μου και να νιώθει περίεργα και να μην σας το πω. Εκείνος έχει σπαθεί, εσύ έχεις θικάρι. Να μην σας το πω, λέει. Προσπάθησα κάποιες φορές. Τη φορά που τα κατάφερε, μόνο πυροτεχνήματα δεν έριξε. Η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη που δεν ήθελα να κάνει τίποτα σε μένα. Και μετά, όταν του έκανα κουβέντα, τελικά τι γίνεται με εμάς, σε τι φάση είμαστε, μου λέει καλύτερα να τα αφήσουμε γιατί δεν έχουμε χημεία. Τα άκουσε κιόλας. Όχι, εντάξει. Και κερατάς και δαρμένος η κοπέλα. Δεν βγαίνει, ρε παιδί μου. Η χημεία είναι σημαντική. Είναι. Σημαντική χημεία. Πολύ, το σημαντικότερο. Ωραία. Γιατί δεν το είπε ο άνθρωπος από την πρώτη-δεύτερη φορά να σου πει: δεν είναι η χημεία μας, δεν γίνεται. Γιατί προσπάθησε ο κακομοίρης. Πάω σε μάπησα παραπονεμένη, είναι λίγο εκτός του θέματος, αλλά έχει το παράπονο της και τα ακουστεί. Όλοι, παιδιά, όπως νιώθετε, τα λέτε. Καλημέρα, μάπες μου. Τι ωραίο θέμα έχετε ανοίξει αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε. 20 χρόνια είμαστε μαζί. 20, Τα τελευταία 7 σημεία δεν έχω δει καθόλου. Oh. Και εγώ τι να κάνω, ειδόλια. Ευτυχώς πρόλαβα και έχω κάνει δεύτερο παιδάκι. Κατά τα άλλα. Δεν είναι θέμα παιδιού όμως, είναι θέμα ευχαρίστησης, ρε παιδιά. Γίνεται τώρα χωρίς σεξ. 7 χρόνια χωρίς σεξ. Σιγά σιγά. 7 χρόνια, άνθρωπε μου, λένε. Φωνάζεις, ρε παιδάκι μου, σε έχω 7 χρόνια σκλάβος. Σε ακούω στο ακουστικά, Ιωάννα, μην φωνάζεις. Τι να σου πω, παιδιά, εγώ δεν θέλω να κρίνω. Τι? Δεν ξέρω. Τι να πω. Πω, πω. Να πούμε. Εγώ τι λες. Δώσε το μικρόφωνο γιατί κάτι θέλει να πει. Άντε, θα μπω. Για πες. Για πες εγώ. Παιδιά, να διαβάσω λίγο το μήνυμα της Κωνσταντίνας. Ναι. Αλλά έτσι όπως το λέει. Καλημέρα στην κοκοφαρμάκι να πω. Μπήκα. Έλα. Για πες. Οι άνδρες με μικρό πέος. Μην μιλες πέος. Το ξέρω. Τι να πω. Μόριο. Πέος. Έλα, πάμε. Προχωράμε. Οι άνδρες με μικρό μόριο το ξέρουν ή νομίζουν ότι είναι σαμουράι. Ότι είναι σαμουράι. Σαμουράι. Ή σαμορά. Τι είσαι. Σαμουράι. Σαμουράι, ρε εγώ. Σαμουράι. Άργησα να το καταλάβω. Νομίζω το ξέρω. Άμα, το ξέρουνε. Άμα το έχουν... ξέρω. Όχι, καρφώθηκε. Εγώ ρε. Εμένα βρήκε ρε. Υπάρχει αυτογνωσία. Έλα τώρα, εμένα βρήκατε. Λοιπόν, νομίζω ότι όσοι έχουν συναστραφεί, έχουν κάνει κάποιο άθλημα, έχουν βρεθεί σε αποδυτήρια και. Ιωαννά. Πάμε λίγο μέσα. Δηλαδή έχει ξεχαστεί, μου φαίνεται. Ο κουμπάρο στην κουμπάρα. Μπορώ να ξεχαστώ, καλέ. Γιατί έχω δει. Όχι, αλλά ξέρει τόσα χρόνια. Έχουν περάσει και πολλέ κοπέλε από έχουν πει αυτή που καταρχά φαίνεται η συμπεριφορά μου. Φαίνεται. Αν είναι κάποιος... Πώς φαίνεται. Άμα κάποιος είναι μικροφαλικός, φαίνεται η συμπεριφορά του. Α, ναι. Είναι πιο ανασφαλής, είναι λίγο πιο κοκόρι, πιο αυτό. Είναι αυτό.
Εκτό αν το παίζει καλά. Ω, παιδιά, έχουμε εκδηθεί σε φωτογραφίσεις τώρα. Τι να λέμε ψέματα. Όχι, καλέ, το παίζει ότι, έχει ένα, ότι, είναι, ότι δεν έχει ανασφάλεια. Εγώ, όχι, εγώ κάνω τέτοια. Γιατί πολύ ζορίζεστε εδώ πέρα. Όχι, όχι, εγώ δεν. Ναι. Ακούστε, παιδιά, τη μάπησα τι λέει. Όχι μόνο λέει το ξέρουν, αλλά σε φέρνουν και σε δύσκολη θέση ρωτώντα σε μικρό ή μεγάλο. Τι σε ρωτάνε. Πώ το βλέπει. Ο Γεωργιάδη μου γράφει FIFA, ρε. Εμένα βρήκε ρε. Πήγαινε και ρώτα. Πήγαινε ρώτα το. Όχι, μην πει ποιον. Τον Καλίδη. Πού ξέρει ο Καλίδης. Όταν συνεργαζόμαστε. Έχουν ξεβρακωθεί. Όταν εκεί που ξεβρακωνόμαστε όλοι. Είναι παίκτες στα αποδυτήρια, ας πούμε. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Έτσι και να δεν ξέρει. Αφού τις φωτογραφίσεις ένα καμαρίνι μας δίνουν. Τι να κάνουμε. Φτώχεια στις φωτογραφίσεις, Ιωάννα μου. Πολύ. Παιδιά, εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η άλλη μάπησα. Πάλι ανώνυμη θα την πω τώρα, μην πάρω καμία στο λαιμό μου. Εγώ λέει τους καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Πάντα μέσα πέφτω. Τι εννοεί. Όταν γνωρίζει το χ και είναι, θεωρεί ότι είναι. Αυτός μάλλον είναι αυτό. Το κιόλας. Α, δεν είναι το μικροφαλικός. Το μικρό, ναι. Όχι, όχι, παιδιά, ακούστε. Υπάρχουν, ζω, ξαναπεί τώρα, τι ώρα είναι. 9:15. Και αργότερα να το πεις, άντε να πάει 10. Παραπέρα δεν πάει. Ναι. Ξέρεις λοιπόν. Τι, μέχρι 7:30 λέγεται αυτό, εγώ θεωρώ. Ρε παιδί μου, είναι το 500 φορές. Πόντους. Δεν... Όχι, 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 όχι. Ώρα, για ώρα α, μιλάμε. Ώρα μιλάμε, Ιωάννα. Μα μπερδεύτηκε συνέχεια, μπερδεύεσαι με αυτό το θέμα. Εντάξει. 7:30 ώρα το πρωί. Ναι. Ακούστε με, ακούστε έναν άνθρωπο που είναι λογικός. Ποιος? Εγώ. Α, οκ. Okay. Όχι. Λοιπόν. Λογική, με ψάχνεις. Όσον αφορά αυτό που δεν θα έπρεπε να σας αφορά, γιατί το ξαναλέω, εγώ επιμένω και με τον Βασίλη μπορούμε να τσακωνόμαστε μέχρι το βράδυ. Αλλά δεν πειράζει, και πάλι φίλοι, ότι είναι θέμα κεφαλικό. Αφήστε το. Όσον αφορά αυτό με το μέγεθος που έχετε τα κόλπα σας και τσεκάρετε τα χέρια, βάζετε αγκώνες, κάνετε αυτά. Νομίζω ότι δεν τα καταλαβαίνουμε. Βάζετε αγκώνες. Ναι, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι πέφτει συνέχεια ο αγκώνας προς τα εκεί. Ας τα πω στο διάλογο, Βασίλη. Προς τα πού, αυτό με τον αγκώνα δεν το ξέρω. Φέρ' τον αγκώνα σου εδώ. Μη δώσεις. Λέω ότι υπάρχει αυτό που φαίνεται και υπάρχει και αυτό που εξελίσσεται. Που είναι το λεγόμενο, ο λεγόμενος grower. Εξελίσσεται. Δηλαδή όταν το βλέπεις είναι, λες, και μη σου πω ότι φαίνεται και μικροφαλικό και ξαφνικά παίρνει τα πάνω και γιγαντώνεται. Υπάρχει το άλλο που φαίνεται μεγάλο και απλά σκληραίνει, το ίδιο. Ίδιο μέγεθος όμως. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ τα κορίτσια εκφράζουν τα παράπονά τους με το τελικό αποτέλεσμα, όποιο και να είναι το starting point. Και να σας πω κάτι, πολλά παράπονα. Τι παράπονα. Η πρόεδρος του σωματείου. Λέει ο κολοκυθάς, μίλα, δάσκαλε. Πού πω. Εδώ τα κορίτσια μιλάνε με παραδείγματα. Τι παραδείγματα μιλάνε δηλαδή. Για πες. Μισό λεπτό. Η Μαρία, θα πω συγκεκριμένα. Δεν υπάρχουν σφαίρες, παιδί μου. Τελειώσανε. Λοιπόν. Θα σε κόψω, ε! Ντάξει. Θα σταματήσει να μιλάτε όμορφα εδώ, είναι media. Ωραία. Εδώ ο σταθμός είναι οικογενειακός. Χριστιανικός είναι, η εκπομπή είναι χριστιανική. Ξεκινάω, ξεκινάω οικογενειακά. Καλημέρα σας. Εγώ είχα σύντροφο που ήταν. Καλά τα λέει ο Μπέος. Που ήταν και. Καλά σας τα λέει. Που ήταν. Εντάξει. Ναι, λέω. Ωραία. Που ήταν και μικρό και πολύ σύντομο στη διάρκεια και δεν καταλάβαινα πότε ξεκινούσαμε, πότε τελειώναμε και κυρίως γιατί στο τέλος με ρώταγε με ύφος και αντρίλα πώς μου φάνηκε. Τώρα δεν... ανασφάλεια αυτός. Τα θέλω από πώς του να τα ακούσει. Μήπως σε πρώτο ξανάρχισε θάλασσα να μεγαλώσει αυτό. Αυτός μπορεί να νόμιζε στο μυαλό του ότι το έχει χτίσει κεφαλικά. Ναι. Ρε Βασίλη, γιατί είσαι τώρα ήρων. Ρε Ιωάννα, πείτε στους δε γυναίκες το κεφαλικό, γιατί είναι τώρα θα μετράει, μετράει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μπορεί να στα γυρίσει όλα τούμπα. Τούμπα. Αλλά είπαμε μέχρι ενός σημείου. Κόφτε αυτό το ψέμα από τη ζωή σας. Αυτό το ψέμα αποβάλτε το. Έλα, πάμε στους μάπες τώρα, έλα, δεν τσακωθούμε μεταξύ μας. Άντε. Δεν θα είναι πρώτη φορά. Ναι, αλλά δεν είναι η εκπομπή. Η εκπομπή είναι των μαπών, δεν είναι των παραγωγών. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Οι άλλες εκπομπές είναι των παραγωγών. Εμείς είμαστε οι μάπες. Έλα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που λέει. Κάντε αύριο θέμα για τα κομμωδί. Τι λέει ρε παιδιά. Τι έπαθε. Τους αστερίες το καταλαβαίνω. Ναι. Τα κομμωδίνα τι είναι. Ποια είναι. Οι άντρες κομμωδίνα. Ή οι γυναίκες κομμωδίνα. Οι γυναίκες κομμωδίνα. Ή οι γκέι κομμωδίνα. Ο αστερίος, το αστερίας ας πούμε. Το κατάλαβα, είναι, ναι. Το γνωστό. Αστερίας είναι να μην κάνεις τίποτα. Να περιμένεις και γυναίκα ζήνος, αυτό. Προκύπτει και σε άντρες. Και σε άντρες και σε άντρες. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αυταρέσκεια. Ακίζονται δηλαδή. Α, το ίδιο σου λέει είναι και τα κομμωδίνα. Και σου λέει δεν θα κάνω πολλές κινήσεις και γενικά γιατί είμαι αυτό που είμαι. Γιατί θα χάσω θερμίδες. Ναι. Όχι, ο άλλος να κάνει γιατί εγώ είμαι το τοτέμ του. Ναι. Ξέρεις τι είναι το τοτέμ. Ναι. Διάβαζε Λουκι Λουκ. Όχι, αλλά ξέρω τι είναι. Καλά, το με συγχωρείς. Ο Δημήτρης λέει, ρε παιδιά, δεν σας έχει πετύχει απέναντί σας να έχετε ένα τούμπανο, να καταφέρετε να τη ρίξετε και εκεί που λες θα ανέβω στα ουράνια η φάση να θυμίζει. Τι να θυμίζει. Ότι δεν. Ότι δεν είναι τα ουράνια. Ναι, ναι. Και να πέφτει. Δημήτρη.
Αν απογοητεύεσαι, δηλαδή να πέφτει από απογοήτευση. Ναι. Να μην του κάνει και να απογοητεύεσαι. Ο Μάπας, ο Μάικλ λέει: προσωπική μου εμπειρία τώρα, ναι. Ο άνθρωπος είναι παθών. Α, μπράβο, μου έχει τύχει να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, και... συγγνώμη, τώρα βλέπεις μια υπεργυναίκα, ας πούμε. Ποια θες μου μία. Μία που σου αρέσει. Να πω η Μέγκαν Φοξ. Την Άννα Ντέρμας. Τι να αντέρμα, δηλαδή. Και πάει, δηλαδή και είναι δυνατόν τώρα να απογοητευτεί. Τι να απογοητευτεί. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Καταρχάς εδώ, εσύ δεν θα συμφωνήσεις, αλλά είναι χτισμένο γιατί είναι αντέρμα. Εντάξει. Μπορεί σου λέει, ρε παιδί μου. Αυτό είναι άλλο χτίσιμο του διάσημου ανθρώπου. Επίσης. Ας τον διάσημο. Εγκεφαλικό και εκεί. Ναι. Εγκεφαλικό και εκεί, Βασιλάκη. Ρε παιδί μου, μπορεί να ξενερώσει από χίλια δύο πράγματα ο άνθρωπος. Μπορεί το άρωμά της να μην του αρέσει. Μπορεί χίλια δύο πράγματα. Το φιλί να μην ταιριάζει. Πάρα πολλά πράγματα. Τι ας πω. Δεν τα αξιολογώ κανένα από αυτά τα δύο που είπατε στο. Α, δηλαδή αν σου μυρίζει κομμάτι. Άλλη πάσεση. Είπες δεν αρέσει το άρωμα, το δεν είπες βρωμάει. Είπα να το πω πιο διακριτικά. Όχι, άλλο το άλλο. Τώρα θέματα υγιεινή σου τα έξω από την πόρτα μου. Ναι, καλά τώρα εντάξει, παιδιά. Τώρα άμα είναι άντε άρμα, θα σου μυρίζει. Όχι, όχι. Να πάει να πληθεί η άντε άρμα. Θυμάστε την Έλενα Παπαβασιλείου τώρα έχει αποσυρθεί από το πώ ήταν τότε που κάνει το πρωινό με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στον Α και τον Άλλο. Δημοσιογράφο. Και τον Μίστερ Μπα, πώ το λένε. Τον. Α, ναι, το που κάνει ειδήσει τώρα στο Σταρ. Καλώ. Okay. Ο Λάμπρο, Σπύρο Λάμπρο. Ναι, ναι. Που ήταν όλοι φαντάροι, σηκωνόντουσαν να δουν την, το πρωί ή τα ξημερώματα την. Βέβαια, την Έλληνα Παπαβασιλείου. Την Έλληνα Παπαβασιλείου. Τώρα η Έλληνα μα ήταν. Λαμπάδα. Βέβαια τότε. Ήταν ένα παιδί μου Baywatch. Γιατί τη συζητήσαμε. Λέω ότι αυτό α πούμε το πρότυπο γυναίκα τώρα αυτό. Εντάξει, τώρα α μυρίζει και λίγο. Και τι να κάνουμε. Τι λε, Μωρή Δημήτρη και εσύ τώρα. Έλα, μπαρδακίε λέει, ναι. Δεν μυρίζει κοπέλα. Δεν μιλάμε για τέτοιες βρωμιές, τελείωσε. Προσωπική εμπειρία εδώ του Μάπα, να την καταθέσω να τελειώνουμε. Ήτανε λέει, ξεκινήσαμε, όλα πήγαιναν πολύ καλά και τελικά δεν μπόρεσα να αποδώσω γιατί η γυναίκα ήταν αστερίας. Έβαλα σόβρακο, έφυγα. Και τι πάει να μην. Τι λες, κυριέ μου. Άσε ρε. Θα μου λέει αυτός για δύο. Θα κάνει υπερορίες. Θα ασχολήσουμε τον αστερία, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Μια φορά μου ρε θα είναι. Ρε παιδί μου, το θέμα είναι και ο αστερίας να ασχοληθεί μαζί του. Αυτό σου λέμε. Θα ασχοληθεί, εντάξει. Άμα είναι. Ρε παιδιά, άμα είναι μια γυναίκα που την κουστάρει και ένα άνθρωπο που τον κουστάρει και το σώμα του είναι όμορφο και σου αρέσει το όμορφο σώμα. Δεν χρειάζεται τώρα. Τι θες να κάνει να πούμε. Το έχουμε και το έχουμε ανάγκη τώρα ότι όλοι είμαστε μάστερ. Α, μπράβο. Σοκαβέλα. Πάμε! Για μένα είναι ωραίο, δηλαδή τι πάει να πει. Μα δεν είναι ωραίο, σου λέει. Δηλαδή, όποτε δεν πάει στον πύργο του Άιφελ, τι θες να απλώσει το χέρι του να σε καλέσει. Ελάτε, welcome. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Έλα! Άμα είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι ωραίο. Κάτσε ρε Βασίλη, δηλαδή. Ναι. Καλά. Άιντε ρε κίνα, σοκαβέλα, τίλανταλμα, τίλανταλμα, καμπερά. Λοιπόν, πριν πάμε σε break και στην Καταρίνα Μπούκα, να σας πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, έτσι όπως το λέτε, ναι. Υπ' αυτή την έννοια, πώς είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν έχει το ωραίο σώμα, έχει την κυλίτσα του, έχει τα βυζάκια του, έχει τα αυτά, ή μια κοπέλα ή ένα αγόρι με ένα εκθαμβωτικό σύντροφο. Τι. Τι, δεν είναι θέμα σωματικό. Μα μπορεί, δεν είναι θέμα σωματικό, είναι θέμα εγκεφαλικό. Δεν λες καμιά φορά πως, αυτός πως την αφήνει και τον αγγίζει. Όχι την καλέ. Την αγγίζει. Ή αντίστοιχα, πώς τον αφήνει και την. Και αυτό καλά, και δεν είναι μόνο θέμα μυαλού, ρε παιδί μου. Μα έχουν χημεία αυτοί οι δύο. Θα έχουν χημεία. Θα κάνει αυτό. Όχι, μπορεί να είναι και το γούστο το εμφανισιακό. Εγώ εκθαμβωτικό θέλω κάποιον που εσύ δεν τον βρίσκει εκθαμβωτικό. Ναι. Θα σου πω παραδείγματα τώρα που λες. Για πες. Πες. Εγώ να δεις πως έχω. Αυτό σου λέω. Δεν είναι θέμα εμφανισιακό. Τι εμφανισιακό. Μωρέ, έχω κάνει. Να σου κάνει το κλικ, βρε Δημήτρη μου. Αυτό είναι το θέμα. Παιδιά, όλοι μας έχουμε κάνει επιλογές. Επειδή μας άρεσε πολύ. Έχουμε τρία παραδείγματα στο κεφάλι μας που δεν μπορούμε να αναφέρουμε στον αέρα. Σίγουρα. Τρία ο καθένας. Ευχαριστούμε. Ναι. Ελεφαντάκι. Αποχωρώ από την ενότητα. Όχι, μείνε, Βασίλη, μείνε. Όχι. Η εκπομπή από αύριο θα εκπέμπει από το Βόλο. 4,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα. My Radio 104,6, 5 λεπτά μετά τις 9. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Αυτό που ακούτε είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μόλις έγινε λίγο χειρότερη. Λίγο χειρότερη. Εγώ δεν θα φύγω μετά τις 10. Έχουν έρθει τόσα πολλά μηνύματα που θέλω να κάτσω να τα διαβάσω. Μήπως να αφήσουμε τελείως τα gossip και να συμμετέχουμε και να κάνουμε. Θα δούμε. Να κάνουμε λίγο gossip. Θα κάνουμε. 28 χρόνια παιδιά versus travel. Ο απόλυτος τρόπος για να κανονίσει το ταξίδι σου, το ταξίδι που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Θα σου δώσει την οπτική και την προοπτική που χρειάζεσαι για να καταλάβεις τι πραγματικά έχει σημασία στη ζωή σου και τι λιγότερη, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Γιατί διάβασα εχθές ότι έχουν με τον αντίστοιχο επαγγελματισμό και νιάξιμο για τον, ταξιδευτή, για τον τουρίστα, για τον άνθρωπο που θέλει να κάνει το ταξίδι που ονειρεύεται, αντίστοιχους προορισμούς και μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή Λακωνία, Αρκαδία, Ηλία, μαγικά μέρη, Ήπειρος, Μακεδονία. Το φαγητό, οι κουζίνες, οι ρυθμοί ζωής, τα ήθη, τα έθιμα, με πρόγραμμα συγκεκριμένο που σου κανονίζουν τα Versus Travel, γιατί είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσεις να βιώσεις την εμπειρία του ταξιδιού ακόμη και στην ίδια σου τη χώρα. Αυτό αντίστοιχα έχει και το αντίκρισμα, το οικονομικό. Έτσι θέλω να πω ότι προφανώς είναι πιο φθηνά, πιο οικονομικά να ταξιδέψεις μέσα στη χώρα παρά να βγεις έξω, αν και έχουν κανονίσει. Έχουν κάνει ό,τι καλύτερο στο Versus Travel. Δηλαδή, έχουν πάρει τα εισιτήρια, ας πούμε, τα αεροπορικά από πέρσι, έτσι ώστε οτιδήποτε γίνει, ανατίμηση κτλ., αυτοί να μην επηρεάζονται. Εσείς να μην επηρεάζεστε. Τα εισιτήρια να μην επηρεάζονται. Αμερική, Ασία, Αφρική, Ευρώπη, στην έρημο της Ιορδανίας, στον Ισπανικό Νότο, Κώστα Ρίκα. Η πλούσια ακτή, Κώστα Ρίκα. Έτσι. Βιετνάμ. 28 χρόνια παιδιά, Versus Travel, εσείς κάντε το, απλά ονειρευτείτε τον προορισμό και το Versus Travel θα το κάνει πραγματικότητα. Και τι ωραία που είναι ρε παιδί μου, αν υπάρχει δυνατότητα τώρα να πας για την πρώτη φορά του σεξ, ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Είσαι να δεις πώς θα λειτουργήσουν όλα. Είσαι σοβαρός. Τι ωραία θα λειτουργήσουν όλα, Ιωάννα μου. Τι θα λειτουργήσουν παιδάκι μου, να πας στο εξωτερικό, να μπορείς να φύγεις, να πας... Κοντά. Μισό. Πρώτη φορά, δεύτερη, κοντά. Κάντε λίγο την εικόνα, εσύ, ξενιτεμένο πουλί. Είσαι με τον άλλον, έχετε βγει 1, 2, 3 ραντεβού. Ωραία. Βλέπεις ότι όλα μένουν πολύ ωραία. Και σου λέει: την Παρασκευή έχω βγάλει εισιτήρια να πάμε 2 μέρες Παρίσι. Όχι, βρε πουλάκι μου, άστο καλύτερα. Επικίνδυνο. Η λεγόμενη σεξενιτιά είναι. Ναι! Αν όμως σύμφωνα με αυτά που μας λένε. Έχει και Κορέους τώρα στο Παρίσι. Αν όμως με αυτά που μας λένε, σύμφωνα με αυτά που μας λένε τώρα οι μάπησες και οι μάπες. Ναι. Πας εκεί, τα κάνεις όλα αυτά και δεν πιάσει. Τι κάνεις, Βασίλη μου. Σάμε. Εγώ δεν βγάζω εισιτήρια αν υπάρχει πιθανότητα να μην πιάσει, σας το λέω. Και πού το ξέρεις εσύ από την αρχή. Έρε, παιδιά τώρα. Τι λες, ρε Βασίλη. Εδώ ακούω πολύ καβούκιασμα. Πολύ, πολύ, πολύ. Παίζει καβούκιασμα. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα σας, μάπες. Στην πρώτη μου σχέση, εγώ ενθουσιασμένος για να μπει το σπαθί στη θήκη και τσουπ. Αστερίας η κοπέλα. Παιδιά, δεν μου αρέσει. Εμένα αυτά πάντως μου κάνουν πολύ σεξιστικά. Σπαθιά, θικάρια, αστερίες. Πώς θα τα πούνε τώρα με την τσουπ. Παίζει, παιδί μου, είναι πρέπει να το πει έτσι. Ήθελα πολύ μια γυναίκα και περίμενα, αλλά δεν απέδωσα. Και έτσι κρίμα. Ή εκείνη δεν ήταν. Δεν απέδωσε γιατί εγώ ήταν η κοπέλα. Ναι, όχι, λέμε τώρα πώς θα το εκφράσεις. Μπορείς να το εκφράσεις, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν αυτά. Ρε μα πες, σας δεν βγαίνει. Τέλος πάντων, λέει νόμιζα ότι εγώ έφταιγα για καιρό, αλλά δεν είναι έτσι, λέει, γιατί ακόμα και σήμερα δεν έχει αλλάξει. Εντάξει, μωρέ, δεν το έχουν όλοι. Έχω μήνυμα καταγγελτικό από το Μάπαρο εδώ τον Κώστα. Καταγγελία Κώστας. Βγαίνουν όλες οι κάρχες να κράξουν τα τίμια λαϊκά παιδιά που κάνουν τη δυσκολότερη δουλειά την ώρα του σεξ και προφανώς υπάρχει άγχος και ανασφάλεια ενώ οι ίδιες έχουν πολύ ευκολότερο έργο. Εγώ δεν χειροκροτώ. Δεν σπάζω με αυτό που λέω. Πονεμένη ψυχή και από εκεί. Και να πούμε και μια αλήθεια που δεν θα υποθεί ποτέ. Καθόλου εύκολο έργο. Να πούμε μια αλήθεια. Και στους γκέι έχω μεγαλύτερο ζόρι. Γιατί, γιατί. Έχω αντιληφθεί. Δεν έχω αντιληφθεί κάποιο ζόρι. Εντάξει. Έγινε, παιδιά. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είναι πιο κακοτράχαλα. Ναι. Δεν είναι παρκέ. Ναι, αλλά. Το μαγαζί δεν είναι παρκέ. Ναι, αλλά καμιά φορά ορίστε, αξίζει διαδρομή. Είπα... Σωστό. Στα κακοτράχαλα. Σωστό, σωστό. Γιατί ο προορισμός. Τι, για σένα είναι ο προορισμός που μετράει η γογό μου ή το ταξίδι. Το για... ταξίδι. Άρε, καβάφι. Ναι, μωρέ. δεν έφτασε ποτέ σε προορισμό. Λοιπόν, μάπες μου. Θα πάμε στο Top Parks Πειραιός. Εκεί στην οδό Πειραιός 86 και συμβολή Πειραιός και Κηφισού. Εκεί θα βάλουμε και το ηλεκτρικό μας το αμάξι, το NG. 12 ταχυφορτιστές έχει, αλλά έχει όλα τα ψώνια στις οικονομικότερες τιμές συνολικά. Μιλάμε τώρα για μια
360 εμπειρία. Και να φας και να κάνεις τα ψώνια του μήνα, τα grocery, που λένε και στο χωριό μου. Και επίσης να πάρεις και να πέπκω, ας πούμε, αλυσίδα, value for money προϊόντα για όλη την οικογένεια και τον οικοκυριό. Κέλση Wakiki. Καινούργιες αλυσίδες, να κάνεις δηλαδή και το, να πάρεις και μάτι. Adidas για τα αθλητικά σου, ΑΒ Βασιλόπουλος, σας είπα. Όρκεστρα, παιδικά. Όχι ο Παπαβασιλείου, θα πάρεις τα γυαλιά του ηλίου ή τη μοιοπία τη πρεσβειοποίηση. Εγώ πρέπει να πάρω πρεσβειοποίηση. Μουστάκα στα παιχνίδια σου. Τα παιχνίδια μου. Παιχνίδια. Μου στα κάτω. Εντάξει. Marks & Spencer, τα ρουχαλάκια σου, όλα αυτά θα τα πάρεις από το Top Parks Πειραιώς. Πάμε για gossip. Gossip και αρλούμπες με τη Γογό Φαρμάκη. Μπράβο Φέδων, μπράβο Φέδων. Σταμάτα, όπα, πάει, ε. Ναι. Ωραίος ο Φέδων. Να κάνουμε λίγο τώρα, αφού έτσι όπως το θέσατε, να κάνουμε λίγο vocabulary που λέει και ο Βασίλης. Λοιπόν, το αστερίας είναι είτε σε άντρες είτε σε γυναίκα αυτός που αρέσκεται, μάλλον αυτός που δεν κάνει τίποτα. Mm. Που τα θέλει να ασχολούνται μαζί του και να τον κάνουν εκείνο να περνάει καλά, χωρίς εκείνος να δίνει προσπάθεια γενικά. Mm. Αυτό αφορά και τα δύο φύλλα. Το θέμα είναι το εξής, ότι συνήθως οφείλεται σε ανθρώπους. Οφείλεται στο ότι έχει μια αυταρέσκεια αυτός που είναι αστερίας. Δηλαδή, σου λέει: εγώ προσφέρω την εμφάνισή μου. Εγώ έφερα τα κρέατα. Ψήστε εσείς. Εγώ σκεφτεί. Δεν ψήνω. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Νομίζω ότι έτσι έχει μάθει ο άλλος ή η άλλη. Απλά, ή εγώ νομίζω ότι δεν ξέρει τι να κάνει. Τέλος πάντων, για όλους αυτούς τους λόγους. Λοιπόν, αστερίας. Και μετά υπάρχει η γαρίδα. Η γαρίδα. Η οποία γαρίδα. Τη γαρίδα δεν την ξέρω. Έλα που δεν την ξέρει. Η γαρίδα είναι εκπληκτικό σώμα και σε άντρα και σε γυναίκα. Αλλά στο πρόσωπο δεν υπάρχει, δεν είναι του ίδιου. Πες τη γνωστή φράση. Πετά στο κεφάλι. Το τρως όλο, πετά στο κεφάλι. Έλα, σταματήστε τώρα. Γαρίδα, αυτά. Για τη γαρίδα. Για τη γαρίδα. Τρως το αυτό, πετά την ουρίτσα και το κεφάλι της γαρίδας. Εντάξει, είστε. Αυτό ήταν. Ναι, ευχαριστούμε, Δημήτρη. Λέγε τώρα να τσακωθούμε. Γιατί προστατεύεις τους φίλους σου στις showbiz και αυτά εδώ δεν περνάνε. Δεν προστατεύω κανέναν. Ο λιάγκας του ραδιοφώνου. Παναγία μου, τι με βρήκε. Κάνε δημόσιες σχέσεις. Πες τα όλα. Κάνε δημόσιες σχέσεις. Θα έρθω ένα ευρώ και εκεί. Αυτή στον αντένα στείλανε για δύο μέρες που πέρασε το πρωινό δελτίο τύπου. Πραγματικά χαρά στο κουράγιο αυτό που κάτσε και το γράψε. Δύο μέρες. Τρεις μέρες, συγγνώμη, πήρε τη βδομάδα. Πέντε μέρες δηλαδή πήρανε. Και στείλανε δύο τύπου για πέντε μέρες. Ο Γιώργος Λιάγκας δεν είχε πει ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα νούμερα και ποιος κάθεται και ασχολείται με τα νούμερα και ο κόσμος δεν νοιάζεται για τα νούμερα. Να κάνουμε μια ερώτηση. Αυτή τη βδομάδα την πήρανε. Την περασμένη. Πού πήρανε. Ναι. Ήταν πρώτη στα νούμερα που τελικά τα κοιτάμε ή δεν τα κοιτάμε. Μπράβο. Αυτά τα νεανικά. Τώρα υποτίθεται ότι ήταν στα. Μας έχει μπερδέψει. Ναι, τι ζώδιο είναι. Το δελτίο τύπου δίδυμος. Και στα δύο. Α, γι' αυτό. Και στα δύο λέει το δελτίο τύπου. Αλλά αυτό το δελτίο τύπου είναι αστείο γιατί έγινε κατόπιν παραγγελίας. Σου λέει κάτσε τώρα που πήραμε τις πέντε μέρες, βγάλε ένα δελτίο τύπου τώρα που είμαστε σίγουροι. Θα βγάλει γιγαντό αφίσα τώρα η Κατιέν. Ντροπή ρε παιδιά. Τα γνωστά. Μα η Κατιέν τώρα, εδώ που τα λέμε πέρσι, τους πέρασε μια χρονιά. Τι έπρεπε να κάνει, να βγάλει. Κοίταξε, η Κατιέν, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει η εκπομπή που εμάς εδώ δεν μας πολύ αρέσει συνήθως. Είναι νομίζω η τρίτη ή η τέταρτη χρονιά που είναι πρώτη εκπομπή της από το Open τότε. Και βαράει 20. Έτσι. Αυτό είναι η αλήθεια. Γιατί ο κόσμος το βλέπει, θέλει και το προτιμά. Λοιπόν, ελάτε. Λοιπόν. Καταρχάς, καλημέρα μάπες μου. Καλημέρα, εγώ. Τι κάνετε. Καλά, από μένα σκέτο γεια. Α, έχετε, γιατί... υπάρχει μπιφ. Υπάρχει μπιφ αγρινιώτικο γιατί τις έχω πει. Δεν θα καλύπτουμε τους φίλους μας. Μα δεν είναι φίλος μου κανένας. Και έρχεται εδώ και τους λιβανίζει. Δεν λιβανίζω κανέναν. Πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη φίλη μου τη με τη φίλη μου τη Δανάη την Μπάρκα. Τη Δανάη την Μπάρκα θα τη λιβανίζουμε. Συνέχισε. Ναι. Η οποία βγαίνει τον τίτλο και παρόλο που ο τίτλος είναι λίγο, έχει μια τραγικότητα μέσα ως προς το περιεχόμενο. Μαύρος. Γελάσαμε πάρα πολύ γιατί λέει ξυπνάγε. Και τις έχουν στείλει μήνυμα που λέει μαύρος ψόφος. Γιατί καλέ. Το λες αυτό τώρα το πράγμα. Γιατί τις έστειλαν αυτό το πράγμα. Δεν είπε το λόγο. Λέει ξύπνησε ένα ωραίο πρωινό και βρήκα αυτό το μήνυμα. Λέει που λέει μαύρος ψόφος. Τώρα τα υπόλοιπα λέει είναι πάρα πολύ βαριά. Λέει δεν τραβάνε γιατί έχουν την έκθεση. Και ο καθένας έχει δικαιούται. Δεν δικαιούται να του βρίζει. Έχει μια άποψη. Ναι. Και κάπως φτάνει και στο κινητό μας μέσω Instagram ένα σχόλιο, ένα στο Twitter, οτιδήποτε. Εγώ θα του το έδινα μόνο αν κάποιο το έστελνε αυτό με όνομα επίθετο κανονικό προφίλ. Το κάνουν. Δεν το κάνουν, μωρέ Βασίλη. Συχνά το κάνουν, όχι τόσο το ψόφα, αλλά το κάνουν συχνά και μόλις ας πούμε τους απαντήσει ο άλλος, τσακ το γυρνάνε ενώ τους λέει τώρα μιλάω με την Μπάρκα, τώρα μιλάω με τον Ουγγαρέζο, δεν θέλω να ψοφήσει. Παιδιά, είχα γνωστή μου, την οποία την είχε πληγώσει πολύ ο σύντροφός της και για έξι μήνες το έστελνε κάθε πρωί ψόφα. Έλα! Αυτό, ναι! Πω, σπούκι και αυτό τώρα να το κάνει. Πληγώσει πολύ,
Μπράβο τη! Ξυπνάμε το πρωί, θα κάνουμε ντουζάκι, καφεδάκι, ψόφα. Η Σταματίνη είπε μια μέρα στην εκπομπή τη ότι όποιο μου στέλνει τέτοια μηνύματα, μπαίνω να δω ποιο είναι. Και όταν είναι κανονικό προφίλ, λέει, απαντάω βλέποντα τι φωτογραφίε έχει βάλει. Δεν μπορώ άλλο, λέει, αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι πρέπει να κάνουμε. Και εγώ είμαι υπέρ, συγγνώμη, και να σβήνουμε τα σχόλια. Δηλαδή, πάγω κάτω από το Δημήτρη, α πούμε, και του γράφω ο Χετού και δεν έχει το δικαίωμα να το σβήσει γιατί με φημώνει. Να με φημώσει και να μην ξαναμιλήσω και ποτέ. Να μπλοκάρω με τη μία εγώ. Όχι, εμένα μου γράψουν, σβήνω και μπλοκάρω. Εγώ, Ιωάννα. Εμένα, προχθές μου στέλνει ένα την ώρα που με είδε στη Σύση, που δεν έχει κάνει ούτε μια επιτυχία στη ζωή σου. Αποτυχημένε. Περισχύει μόνο το smart face ήταν αποτυχία. Δεύτερον, ότι έβριζε τη Ζήνα Κουτσελίνη. Που έβριζε. Εντάξει, τότε είχαμε ένα μπιφ και εκατέρωθεν. Και φυσικά τη βρίσκει. Ναι, και φυσικά τη βρίσκει. Και τρίτον, ότι έκανε και λιποναρόφηση και το έβγαλε στο Instagram. Ή λιποναρόφηση στο Instagram. Άρα σε παρακολουθεί φουλ αυτό για να ξέρει όλα αυτά. Τέλος πάντων, μια που μιλάμε για τοξικότητα όμως, να σα πω και το άλλο. Θυμάστε τον δήμαρχο που πήγε και αφόδευσε, τον υποψήφιο δήμαρχο τότε, που πήγε και αφόδευσε στον ναύπλιο του αντιπαλού του την είσοδο. Βγήκε. Και όπως είπε και ο Γιάννης Κολοκυθάς στα παιδιά της αλλαγής, στο Real, κουραδάκι. Τα μέτρη τους μέτρες της ψήφους. Έλα πάνω. Για να δείτε πώς ψηφίζουμε στην Ελλάδα, επειδή αναρωτιέστε, γι' αυτό σας το λέω. Πω, παιδιά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που το κάνει αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο. Τι να πω τώρα. Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, συνελήφθη από κάμερες. Ναι. Υπάρχει και το πλάνο. Ακριβώς. Ναι, και αν υπάρχουν τα πλάνα. Πόσα άλλα πλάνα υπάρχουν, σε πόσες ιστορίες και δεν έχει ποτέ δικαιωθεί κανένας. Δεν αμφισβητείται αυτό. Δεν αμφισβητείται. Και πάει ο ψηφοφόρος και το ψηφίζει. Ξέρω εγώ. Τρέλα. Και πρέπει εμείς τώρα από πάνω να λέμε. Εφόσον ο λαός διάλεξε, εμείς μόκο. Έτσι λέει η δημοκρατία. Ποιος λαός, απορώ. Τέλος πάντων. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, πήρε θέση και ο Αντώνης Κανάκης, παιδιά, που έγραψε ένα tweet, τέλος πάντων, που λέει: ένα σύστημα που συνειδητά επιλέγει να βγάζει ασταμάτητα στον αέρα τους μπέους αυτού του κόσμου, με μοναδικό σκοπό να μετατρέψει τις ρατσιστικές, σεξιστικές, ομοφοβικές του δηλώσεις σε τηλεοπτικό σοου. Στη συνέχεια δηλώνει σοκαρισμένο από τις δηλώσεις αυτές. Δεν ξέρω για ποιον χτυπάει η καμπάνα, αλλά για κάποιον χτυπάει η καμπάνα. Πότε το έγραψε ο Γιώργος και η Κατερίνα. Α, χθες βράδυ, άρα που είχαν παίξει. Ο Γιώργος Κατερίνα και η Ζήνα Κουτσελίνη. Αυτοί οι τρεις έχουν βγάλει τον μπέο. Ναι. Δηλαδή, τον βγάζουν. Συγγνώμη, βγήκε χθες και σε αυτές τις τρεις εκπομπές. Άκου. Στο Γιώργο και στην Κατερίνα τον είδα. Και εγώ τον είδα. Στη Ζήνα είδα στα social, αλλά δεν ξέρω αν είναι από παλιότερη. Στην Κατκέν βγήκε, είσαι σίγουρος, ή είχαν βίντεο δηλώσεις. Λέω βλακίες, όχι. Στο Γιώργο εγώ τον είδα. Νομίζω ότι βγήκε μόνο στο Λιάγκα live. Χθες live. Ναι, live. Βγήκε μετά από αυτές τις δηλώσεις live κάπου. Ναι, και του λέγε ο Γιώργος ότι... Έλα, πες το. Όχι, πες το. Έλα, κάνε μου τη χάρη, λέει, πάρ' το πίσω. Ναι, μωρέ. Ναι. Έλεγε όλο σε μένα με κάνουν παρέα γιατί είμαι γλυκούλη. Δεν αντέχω. Ναι, οι γκέι με κάνουν παρέα γιατί είμαι γλυκούλη, είπε ο. Και ξαναέβρισε Δημήτρη στον αέρα και τρελάθηκε καλά, μετά και έλεγε δεν μιλάμε έτσι και δεν μιλάμε έτσι. Είπε δηλαδή στον αέρα επειδή πράγματα. Θα τρελαθούμε. Ποιο έβγαζε τον Αχιλέα Μπέο, γιατί τώρα δεν είναι συστήθηκε τώρα. Ποιο τον έβγαζε να βρίζει τον Αλκίνο Ιωαννίδη και να τον λέει. Πώ τον έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα, μην πω. Προ λίγο καιρού δεν ήταν. Δεν είναι τώρα. Εντάξει, και είδανε. Μάλιστα ήταν και από τα. Πήγαινε καλά και σε νούμερα. Ήταν από τις στιγμές που περνούσε το πρωινό του καινούριου. Α, μάλιστα. Έτσι γινόταν. Στην πρεμιέρα νομίζω βγήκε κιόλας. Αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θέλει κανένας το καλό μας ως τηλεθεατές, σας περισσότερο, γιατί εγώ είμαι και μέσα στο συνάφι. Θέλουν νούμερα. Όλα είναι νούμερα. Πάντως. Όντως, θα έπρεπε να υπάρχει, ρε παιδί μου, και μία μέρημνα, μία πρόνοια από αυτές τις εκπομπές που, αν μη τι άλλο, δεν είναι ενημερωτικές, να μην υπάρχει αυτή η αναπαραγωγή. Δηλαδή, πάμε να το ξαναδούμε και πάμε να το ξανακούσουμε και πάμε να μας το ξαναπεί live, για να πούμε μετά απαράδεκτο, διαφωνούμε. Ναι, ναι. Υποτίθεται γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι είναι απαράδεκτο και διαφωνείς. Ο οποίος το είπε live. Στον επινίκιο λόγο του και αμέσως μετά βγήκε ξεχωριστά στα κανάλια και είπε ακριβώς την ίδια φράση. Ναι, Δημήτρη μου, γιατί όταν το είπε live από κάτω γελάσανε, χειροκροτούσαν και σου λέει: ω, είπα κάτι που άρεσε, για κάτι να το ξαναπώ. Χθες το απόγευμα. Επειδή το έβλεπα live εκείνη την ώρα, το είχε προγραμματίσει να το πει αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Ναι, γιατί ξεκίνησε λέγοντας ότι. Και επειδή βλέπω. Και να σας έχουμε... πω και κάτι. Και ήταν αυτό. Όχι, ναι. Δεν καταλάβεις. Λέει: και επειδή έχουν έρθει πολλά κανάλια και ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά. Δηλαδή ο τύπος ξεκίνησε έτσι. Θα σας πω λίγο για το γκαζελάκι και ξεκινάει. Υιοθετούμε, είπε. Τα ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετούν σύμφωνα τι με αυτό. Τι μας έμαθε, λέει ο κύριος Κασελάκης. Για να κάνουμε αυτό το για να παράγουμε, ναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι. Και γιατί το επαναλαμβάνω μέχρι εκεί που μπορώ. Γιατί διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που έλεγε ότι εδώ που τα λέμε θα παραδεχτώ ότι όντως δεν θέλω να παράγω, να παράξω αυτούς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Δήμαρχο Βόλου
που θα τους κάνουν το βίο αβίωτο και το παιδί μου δεν θέλω να βρίσκει αυτούς τους ανθρώπους μπροστά του μέχρι να ορθώσει ανάστημα απέναντί τους. Οπότε ναι, υπ' αυτή την έννοια όντως δεν θέλω το παιδί μου να είναι γκέι. Μιλούσα χθες το απόγευμα. Για να αποφύγει αυτές τις καταστάσεις και αυτούς τους ανθρώπους. Μιλούσα με δημοσιογράφο που ήταν στο Βόλο και είχε πάει αυτές τις μέρες για τις εκλογές και μου είπε ότι οι ίδιοι άνθρωποι που μέχρι το Σάββατο το βράδυ βγάζαν ακόμη λάσπες από τα σπίτια τους ήταν την Κυριακή και γιορτάζανε και πανηγυρίζανε ακούγοντας αυτά τα σχόλια. Αυτό. Παιδιά, μου στέλνει τώρα μήνυμα η Ντουντουλίτα που ζει Αμερική και μου λένε: είχε κάνει τέτοιες δηλώσεις. Θα έχει μπει φυλακή, μου λέει. Εδώ καθένας λέει και κάνει ό,τι θέλει. Ενώ εκεί δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί χτες ο Θανάσης ο Φουσκίδης από το Μέγκα είπε μια πολύ, πολύ σωστή ατάκα. Είπε δηλαδή ότι εκεί, και δεν θέλω λέει, να το σχολιάσω, αλλά το επιχείρημα είναι: μας έφτιαξε την πόλη. Δηλαδή, τι θέλω, καλύτερο δρόμο ή καλύτερο λόγο, δημόσιο λόγο. Ένα δίλημα στο οποίο λέει δεν θέλω να πάρω θέση. Αλλά αυτό που αντιπαραθέτουν σου λέει εμείς τον ψηφίσαμε γιατί μας έκανε μια όμορφη πόλη. Είναι λάθος το δίλημα. Βγαίνουν άσχημα πράγματα. Είναι λάθος το δίλημα γιατί δεν βγαίνουν άσχημα πράγματα από το λόγο ότι δεν έχει έναν ωραίο λόγο. Είναι ένας λόγος κακοποιητικός, ομοφοβικός, ρατσιστικός. Είναι συγκεκριμένο, δεν είναι δεν μας τα λέει και πολύ ωραία, είναι λίγο αυσής, είναι λίγο άγριος, είπε δεν γουστάρω. Σωστά. Είναι άλλο. Κομμάτι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί ξανθή μας έχει στείλει μήνυμα. Μας έστειλε μόλις τώρα ότι έχουμε ατύχημα στην Αττική Οδό, στην Άνοδο, κοντά στην έξοδο 10 και έχει πολύ, πολύ κίνηση. Οπότε να έχετε το νου σας. Και θα πάω προς τα πάνω μετά. Και είπε λοιπόν η Αφροδίτη Γραμμένη. Έχουμε κάτι συνέχεια πάνω σε αυτό. Τώρα στο σχόλιο του Αντώνη Κανάκη, είπε, από ό,τι βλέπω που έγραψε. Είπε στο tweet που έκανε ο Κανάκης. Ναι, τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγκα Καλημέρα και είπε συγκεκριμένα ότι για το 2016, που ο Αντώνης Κανάκης ήταν σύμβουλος ψυχαγωγικού προγράμματος του Αντένα, υπήρχε λέει τότε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των ανδρών παρουσιαστών Αρναούτογλου, Κανάκη και Λιάγκα και είχε γίνει το Μάλε Βράσε. Κάναμε τότε το Late Night, ήσουν και εσύ Δημήτρη, που κόπηκε εν μία νυχτή τον Ιανουάριο του 2017. Το χαμηλότερο νούμερο ήταν το 23. Καλά, κόψε κάτι, δεν έγινε ακριβώς. Τώρα εντάξει, μπορεί 23 να. 23 δεν είναι το χαμηλότερο, ήταν ο μέσος όρος. Είχαμε κάνει και 13, είχαμε κάνει. Αλλού και καταλήγει πάντως. Ναι, θα σου πω. Υπήρχαν αντιδράσεις για το περιεχόμενο της εκπομπής. Ο Αντώνης είχε βγάλει ανακοίνωση και είχε πει ότι ουδέποτε ζήτησε να κοπεί η εκπομπή. Ωστόσο, στο κανάλι και στο περιβάλλον της εκπομπής υπήρχε η αίσθηση ότι ο Αντώνης δεν ήταν και τόσο θετικός με το να υπάρχει αυτή η εκπομπή στον Αντένα τότε. Ο Γιώργος με τον Αντώνη δεν μιλούσαν. Αντώνη. Λοιπόν, ήταν οι τρεις παρουσιαστές, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος και ο Κανάκης και ο Αντώνης. Mm-hmm. Ο Αντώνης είχε και στελεχειακή θέση τότε στην ψυχαγωγία. Υπεύθυνος σε ψυχαγωγικό. Ακριβώς. Και διευθυντής ήταν ο κύριος Λάτσιος. Mm-hmm. Εγώ ήμουν τότε στο βραδινό και προφανώς υπήρχε, γιατί υπήρχε αυτό το μπιφ, το ότι βγάζουμε ή δεν βγάζουμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν λόγο αποδιχαστικό έως και κακοποιητικό. Mm-hmm. Από τον Νότι Σφαγιανάκη και το Φαΐλο Κρανιδιώτη, γι' αυτό έβαλα και το διχαστικό μέσα, μέχρι τη Χρυσή Αυγή και τα λοιπά. Ο Γιώργος με τον Αρναούτογλου, παρόλο που διαφωνούν εξορισμού στον τρόπο που κάνουν αυτή τη δουλειά, υποστηρίζουν ότι πρέπει να τους βγάζεις αυτούς τους ανθρώπους. Για διαφορετικούς λόγους. Ο Γρηγόρης γιατί σου λέει πρέπει ο άλλος να ξέρει τι ακούει. Ο Λιάγκας γιατί σου λέει αυτοί κάνουν νούμερα. Ακριβώς. Από την άλλη, ο Κανάκης σου λέει δεν πρέπει να βγαίνουν αυτοί. Και ο Κανάκης μάλιστα τα έβαλε με το σταθμό τον ίδιο, στον οποίο ήταν στέλεχος, που επιτρέπει εκπομπές όπως του Γιώργου. Αυτή ήταν η βάση της διαφωνίας. Στην πρακτική πια. Έκανε συνδυαρκώς παράπονα ο Αντώνης για την εκπομπή μας, όντως. Και εδώ εμπλέκομαι εγώ, γιατί η αιχμή του δόρατος και το κερασάκι στην τούρτα ήταν όταν κάποια στιγμή είχε γίνει viral είχαν πάρει παιδί μια φωτογραφία του Αντώνη και τον είχαν βγάλει με. Που είχε βάλει μαλλιά τέλος πάντων. Mm. Και ότι καλά στην περίοδο. Όσο βγαίνει στην τηλεόραση, ότι. Βγάζει μαλλιά. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Και το είχαμε παίξει, αλλά ως viral, όχι για να χλεβάσουμε. Είχε σπαστεί αυτός. Αλήθεια τώρα. Γιατί όντως είχε βάλει μαλλιά. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σάτυρα με το μαλλί που φύτεψε δεν μπορούσε να κάνει λίγο. Ήταν αστείο, κατάλαβες. Που κάνει σάτυρα με τα κρεβάτια του ενός και του άλλου. Αφού το ξέρεις τώρα τον Γκανάκη. Δεν το ξέρω, αλλά καταλαβαίνω. Σιγά μου, ρε, μαλλί έβαλε. Εγώ λοιπόν. Πού πες, αυτό είναι το πρόβλημα. Στην παρλάτα του Γιώργου που. Επειδή δεν το είχε κιόλα, βάζαμε συνέχεια τέτοια. Δηλαδή βάζαμε εικόνα, ήχο και βίντεο έτσι ώστε μόνο απλά να πασάρει, γιατί δεν μπορούσε να κάνει stand-up comedy όπως νόμιζε. Τέλος πάντων. Και ο άλλος τραβούσε τα μαλλιά. Θα μας δούμε και πήρε λοιπόν το διευθυντή και απέτησε να μας μπει χοντρό χέρι. Δεν ξέρω αν είπε να κοπούμε. Δεν ήμουνα στο τηλεφώνιο. Αλλά ότι μας πήρε τότε ο διευθυντής και μας έβαλε χοντρό χέρι για αυτό το συγκεκριμένο το ξέρω. Και όχι για τον Κρανιδιώτη.
Ακριβώς. Φαΐλο δεν φέραμε. Φαΐλο είχε φέρει ο Γρηγο Αρναούτογλου. Α, είχε προλάβει. Τι μωρέ, ρε, μωρέ, πέφτει το βαλμένο μαλλί. Ναι, ρε. Θα σου πω 2-3 παραδείγματα ηθοποιών. Δεν σας είπα. Λοιπόν, μάπες μου, ακούστε. Συζητούσα λοιπόν, είχα πάει στον Βενευαγγελισμό και συναντούσα μια κοπέλα η οποία δουλεύει σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμφύτευσης μαλλιών. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Τα 2-3 πράγματα μου κάνουν τρομερή εντύπωση. Αν θέλετε μάπες, πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Ναι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα ρώτησα. Άπαξ και βάλει. Καταρχάς, για να βάλεις πρέπει να έχεις κάπου, έστω πίσω στο σβέρκο. Τα παίρνει και στα βάζει. Άπαξ και τα βάλεις, μπαίνουν και αντιδρούν κανονικά σαν να είναι στη ρίζα. Ναι. Βγαίνει, μακραίνει. Κανονικά. Πρώτον. Δεύτερον, ποια ηλικία είναι αυτή που πηγαίνει περισσότερο σε αυτές τις εταιρείες για να φυτέψει μαλλιά? Α, δεν είναι επίσης τόσο επίπονος όταν παλιά. Που όντως σου φτέμανε και ήταν πολύ επίπονο. Η ηλικία ποια είναι, σου απάντησε. 20-30. Ε, ναι. 20-30 πέφτουν τα μαλλιά. Μόλις αρχίσει να πρωτοπέφτει, πάει ο άλλος, βέβαια. Και καλά κάνει. Και το αποτέλεσμα πια η τεχνολογία είναι σε ένα επίπεδο που είναι άρτιο και κανονικό και μια χαρά. Γι' αυτό και όλοι βάζουν μαλλιά. Ας βάλουν και μυαλά. Και μου λέει και ιστορίες. Ήρθε λίγο άλλος και μου είπε: η κοπέλα μου θα με χωρίσει. Δεν της αρέσει χωρίς μαλλιά. Γιατί όντως η αλήθεια είναι πέρα από αυτό. Όσο απάνθρωπο και αν ακούγεται ότι με χώρισε επειδή μου πέσαν τα μαλλιά, κάτι που δεν φταίω εγώ, δεν έκανα κάτι κακό. Ούτε τζογαδρόδωρος είμαι, ούτε αλκοολικός. Ούτε τοξικομανής, ξέρω εγώ, ή μπας τόσο κάτι που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εγώ δεν το ενστερνίζομαι και θα πρέπει να χωρίζουν οι δρόμοι μας. Τι ήθελα τώρα να πω, κοίτα να σας. Πέφτει το μαλλί, χωρίζω. Ναι. Πήγε η κοπέλα μου, λες. Και πήγε αυτός λοιπόν και έβαλε, γιατί γελάς. Και έβαλε και είναι μια χαρά. Σαν τον παππού μου κάνεις, ρε παιδάκι. Ξεκίνησε και μια ιστορία και δεν ξέχνα. Αυτό έχω πάθει. Ναι, βρήκα. Αλλάζει, η αλήθεια είναι μία. Αλλάζει το πρόσωπο. Βέβαια. Δείτε έναν άνθρωπο με είσαι καπέλο καλά. Και χωρίς καπέλο καραφλό. Παιδιά, ευτυχώς έχετε πολλά πρόσωπο. Μαλλιά. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλά ότι όχι, γαμώ, εντάξει, τώρα σου έχω πρεσβειοποία. Μεγάλος έχω πρεσβειοποία. Ναι, ή ξεχνάω αυτά που λέω. Εσύ έχεις πολύ μαλλί. Άσε με μένα. Εγώ κάποια στιγμή δεν έκανα την ισιωτική την παλιά που ήταν τη Περμανάν και κόντεψαν να τα χάσω όλα. Κερατίνη. Όχι, ισιωτική την παλιά με το αλεύρι. Αυτοί που κάνουν στη Βενεζουέλα να πούμε. Όχι, δεν ξέρω εγώ αυτοί. Είσαστε στο Τσιμπουτί. Μπορούσα να τα χάσω το 2004. Είσαστε μαλλιάδες, ωραία. Αλλά αν τα χάσει, αλλάζει το πρόσωπο. Οπότε τον δικαιολογώ τον άλλον που του δημιουργείται το άγχος να πάω να βάλω μαλλιά. Γιατί είσαι άλλος άνθρωπος. Έχει άλλη μούρη, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά ο Jason Statham. Τι ωραίο σου. Γιατί τον ήξερε με μαλλιά. Δεν θα μπορούσα να τον φανταστώ με μαλλιά. Κατάλαβε να σου σκάσει με αφάνα. Το θέμα είναι ότι τώρα οι τεχνικές είναι τέτοιες, ρε παιδί μου, που όντως έχει αποτέλεσμα. Τότε. Φαντάζομαι και στα χρόνια που είχε βάλει ο κύριος Κανάκης. Ναι, πριν καμιά δεκαετία και πίσω. Ήταν σαν πατάκι. Μπράβο. Ήταν σαν να έχεις πάρει ένα tape χνουδωτό και το έχεις κολλήσει εδώ μπροστά πίσω. Συνέχιζε να υπάρχει το κενό μέχρι να ξανασυναντήσει το μισοφέγγαρο. Ένα δράμα. Ένα δράμα, δεν σώζεται αυτό. Λοιπόν, πάμε σε κανένα τραγούδι και επιστρέφουμε γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ και θα έχουν ζαλιστεί οι μάπες. Μπορεί και όχι, Νότ. Ποτέ δεν με κατάλαβες ποτέ. Καλή σας ημέρα, My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα 35 λεπτά μετά τις 9. Αυτό που ακούτε είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και εμείς έχουμε τα καλύτερα προϊόντα, τα νέα αρώματα της Tommy G που ρωτάτε και ρωτάτε συνέχεια. Είναι το My Pass το αντρικό που είναι φανταστικό και το My Feeling το γυναικείο. Μπείτε τώρα το tommyg.gr να τα τσεκάρετε ή πηγαίνετε και σε ένα κατάστημα με τα προϊόντα να τα μυρίσετε από κοντά. Έχω και το διαγωνισμό εδώ πέρα του Vodafone See You. Κατεβάστε MySee You Application. Πηγαίνετε δηλαδή στο App Store που έχετε, ανάλογα είτε έχετε iOS είτε Android. Κατεβάστε το MySee You Application γιατί έχει τρομερά δώρα. Παίζει τρομερός διαγωνισμός με έτσι κορυφαίο έπαθρο. Τα τρία αυτοκίνητα, ούτε ένα ούτε δύο, τρία Volkswagen T-Cross με το πρώτο road trip κερασμένο, άρα και τα καύσιμα. 400 διπλά ειστήρια Sky Express. Άκου τώρα. 5 iPhone 15, 5 Apple Watch Ultra, 5 δωρεπιταγές Airbnb αξίας 1000 ευρώ η κάθε μία. 5 action cameras GoPro και περισσότερα από 500 πακέτα unlimited data και ομιλίες για ένα χρόνο για να πάρεις μέρος. Απλά μπες στο MySeeU Application. Να συνεχίσω εδώ με την ανώνυμη μάπισσα η οποία επανήλθε με τα μηνύματά της. Ναι, για αυτούς που μπήκαν τώρα, το θέμα μας είναι το ότι επειδή με νοιάζει πολύ δεν μπόρεσε να αποδώσω. Ισχύει ο Σατάκα ή είναι παπάντζα, θεωρείτε. Και έχει τώρα μπει και το θέμα, βάζω ή δεν βάζω μαλλιά όταν πέσουνε. Έχουν τοποθετήσει και γι' αυτό. Δεν είναι συζήτηση, είναι καφενές. Όχι, δεν κουστάρετε. Ναι, πάμε. Τώρα η μάπισσα τοποθετείται σε ένα τρίτο θέμα που λέγαμε πριν. Είναι η μάπισσα που μας έλεγε ότι έχει την ικανότητα να δει, ας πούμε. Α, να καταλάβει και το μέγεθος. Δεν είναι, ρε παιδιά, σου λέει από τα χέρια. Είναι ένα δικό μου ένστικτο. Δεν ξέρω πώς γίνεται, καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Θες να το πεις εμπειρία ζωής, πες το εμπειρία ζωής. Πάντως μου έχει τύχει ιδιαίτερα.
μικρό. Αλλά καταπληκτικός Μερακλής και πέρασα τέλεια παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες. Ορίστε. Ακομπλεξάριστος ο άνθρωπος, πολύ σημαντικό. Μπράβο, το Μερακλή σαν τον καφέ. Μπράβο στην ανώνυμη. Έτσι, μπράβο. Πάω τώρα, ναι. Ο καφές είναι μερακλίδικος. Μερακλής είναι ο... Αυτός που φτιάχνει τον καφέ. Μερακλής είναι ο τέτοιος. Αυτός που φτιάχνει. Πώς τον λένε, που κάνει διαφήμιση. Ο Λουμίδης είναι. Ναι. Πάω στον ανώνυμο μάπα πάντως, που λέει «Το εγκεφαλικό, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ξεκίνησα με μία σχέση που στις αρχές 3-4 φορές απανωτά και μετά από 5-6 μήνες ανακάλυψα ότι η κοπέλα είχε πρόβλημα στο μυαλό και ήταν νάρκισσος. Μετά δεν μπορούσα». Δεν τον όταν τον χάλασε, δηλαδή, ο χαρακτήρας της, δεν μπορούσε να τελείωσε, το τελείωσε. Ο Βασίλης διαφωνεί. Εδώ έχω και τοποθέτηση από τον Αθανάσιο το μάπα. Ο οποίος... παιδιά, ο Νικόλαος, ο Αθανάσιος. Τι ναι, ναι, ναι. Όλοι οι επίσκοποι μας παρακολουθούν. Θα σου πω τι έχει γίνει. Ναι. Όταν πρωτογράφησε στα Viber και σε αυτά, σου λέει δώσε ονοματεπώνυμο και το παίρνει πολύ στα σοβαρά. Εσύ και βάζει ταυτότητα. Ναι. Για να κάνει σεξ μια γυναίκα, χρειάζεται ένα λόγο. Ενώ ο άντρας απλά ένα μέρος. Ούτε ο παππού σου δεν το πίστευε αυτό, μωρέ. Αυτή είναι πολύ παλιά. Ναι, μωρέ. Νομίζω ότι είσαι στο μυαλό του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων. Δεν είναι σχέση, δεν είναι θέμα άντρα και γυναίκας. Υπάρχει και η περίπτωση, λέει το Τζενάκι, του δεν μπορώ να αποδώσω. Γιατί έτσι κατακώθηκαν αυτοί που συζητάμε τώρα, που δεν μπόρεσαν να αποδώσουν. Αυτή η νοοτροπία του χαντάκωσε. Ότι ο άντρας μπορεί οπουδήποτε, μόνο μέρος πες του. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε ήσυχα εσύ. Εγώ συμφωνώ. Καταρχάς, όταν κάνεις μίμηση, κάνεις λάθος την ίδια πάντα. Όχι, συμφωνώ. Δεν είναι μίμηση, είναι ο δεύτερος με αυτός. Αυτοί που δεν μπορούν να αποδώσουν να πίνουν και τρία κρασάκια, δηλαδή μετά από δίδουν. Αν είναι ζήτημα. Αν είναι ζήτημα άγχους ή σκέψεων, καταπραίνονται οι σκέψεις, οι περισσότερες τέλος πάντων, και μπορείς να είσαι λίγο πιο. Αν είναι άλλο ζήτημα, πέφτουν για ύπνο. Υπάρχει και η περίπτωση, μας λέει εδώ η Τζέννη, του δεν μπορώ να αποδώσω, που σου λέει δεν μπορώ να αποδώσω γιατί είσαι πολύ τούμπανο και κομπλάρο και τελικά είναι απλά κολλημένος με πρώην. Πες ναι, δεν νομίζω να γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει τώρα. Να είναι ένας άνθρωπος να τον θες πάρα πολύ, το σώμα του να σου αρέσει. Γιατί όταν είσαι. Όταν θέλει σεξουαλικά κάποιον, τον θες, σου αρέσει το σώμα του. Είτε είσαι straight, είτε είσαι gay, του κοιτάς το σώμα. Για το πρώτο πράγμα που. Κάτι σου κάνει. Σου γαργαλάει το κεφάλι. Δεν πρέπει να είναι σώμα. Σώμα Baywatch. Ναι. Μπορεί να είναι ένα σώμα ψωμί. Να κάνει εσένα, στα μάτια σου. Δεν θυμάστε μία φίλη μας που είχαμε που. Το αγόρι της άρεσε πάρα πολύ η κοιλιά του που έπεφτε πάνω στα πόδια του. Και έλεγε όταν το βλέπω αυτό τρελαίνω. Ναι. Ο καθένας ότι το αρέσει. Εγώ τρελαίνω με άλλο για άλλο λόγο. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Αχ, εδώ με κόλλησες. Αν ορίστε, να, γριά και εσύ. Ταράχτηκε η Ιωάννα. Η Βικτωρία μας στέλνει καλημέρες από την εξωτική Ανάκασα και συμπληρώνει. Εγκεφαλικό, ξεγκεφαλικό, στο σεξ το μέγεθος μετράει. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό ισχύει. Έχω συναναστραφεί, λέμε διάφορα μεγέθη, οπότε το λέω με σιγουριά. Πώς τη λένε? Η Βικτωρία. Ηρέμησε μου η Βικτωρία. Όχι, δεν μπορεί να ηρεμήσει τώρα η Βικτωρία. Δεν μπορεί με τίποτα. Να σας πω και μια ιστορία από μαλλί. Ναι. Η Νίκη λέει: το 2002 ο κουμπάρος με έβαλε μαλλί και έγινε σαν το Ρόκι Μπαλμπόα. Στο 3. Που, είχε το, που ήταν φλουταρισμένο. Ωραίο. Πάνε τώρα γιατί είναι οικονομικό και τις κάνουν αυτές τις επεμβάσεις δόντια μαλλιά Τουρκία. Όχι, και υπάρχουν και αυτά παιδιά τα χαρακτηριστικά βιντεάκια στο TikTok. Εγώ φοβάμαι να πάω στην Τουρκία. Που πάει ο άλλο Jason Statham. Μου βάλουν δόντια στο κεφάλι και μαλλιά στα και μέσα στο στόμα. Κάπως έτσι γυρνάνε και κάνουν όλοι αυτά τα βιντεάκια στο TikTok ότι πάω αεροδρόμιο με το παλιό διαβατήριο και δεν με αναγνωρίζουν και δεν με αφήνουν να μπω τύπου. Αλλά πρέπει να είναι ακόμη εκεί σε παλιό στάδιο γιατί του βλέπει του ανθρώπου πολύ μπαταρισμένου και με πληγίτσε, α πούμε, στο κεφάλι. Όχι το σύγχρονο αυτό που λέμε. Τι είναι πιο οικονομικά και πηγαίνουν εκεί. Πρέπει να είναι πιο οικονομικά. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που σα είπα ότι βάζουν μαλλιά 20 με 30. Χρονών, που σημαίνει ότι, ότι είναι άγχος. Είναι ξεκάθαρα. Και κληρονομικό, ρε παιδί. Και κληρονομικό καμιά φορά. Ναι. Χρόνια, αλλά είναι και άγχος, βέβαια, παιδιά. Εννοείται. Οπότε πάνε να πούμε... το τακτοποιούν από νωρίς. Να πούμε καλημέρα και στο Γιάννη. Πηγαίνω λίγο προς Λαύριο και με στο φανάρι ξαφνικά βλέπω τον διπλανό και χειροκροτάμε την ίδια στιγμή που χειροκροτήσατε. Μπράβο, μαύρες, αυτοχειροκροτηθείτε. Καλημέρα να πούμε και στη Χριστίνα που λέει: θα σας πω την εμπειρία μου. Γκόμενος τρελός. Κορμάρα, ματάρες, όλο υποσχέσεις. Θεϊκό μήνυμα. Ξεκινάμε αυτό. Και λέω: Χριστέ μου, τι πράγμα είναι αυτό. Θα περάσουμε τέλεια. Τελικά δεν ήξερα να το χρησιμοποιήσει. Τα βασικά και πολύ σας λέω. Παρ' όλα αυτά, νόμιζα ότι ήταν η πρώτη φορά. Τελικά το ίδιο και την 20η. Τι σημαίνει αυτό, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και με την Ιωάννα το συζητούσα τη προάλλη που τη ρώτησα. Αλλά όσο μπορούσε και αυτή να μου πει, μου είπε: ναι. Φίλη μου είναι, δεν μπορώ να πούμε περισσότερα. Ναι. Τι σημαίνει το χρησιμοποιείς σωστά, το χρησιμοποιείς λάθος? Πόσες χρήσεις έχει αυτό δηλαδή για να χάσεις τη χρήση? Πολλές. Να τα ηρέμησε και εσύ, ναι. Πολλές. Είχα μια συζήτηση και μου έλεγε τις προάλλες σε μια φίλη ότι πρέπει, λέει, τώρα αυτό και... Μήπως ήταν ο άντρας αστερίας. Άκου.
ότι πρέπει, λέει, να του δείξει μια κοπέλα του αγοριού. Άμα του δείξει, τι μετά το, του δείξει? Το μάθει, το μάθει και το μαθαίνει καλά. Καλά, τι να του δείξει, μωρέ, τι. Γιατί όχι, αυτό είναι και λίγο φυσικό. Μάθημα οδήγησης είναι να του δείξει. Εσύ το λες έτσι, λοιπόν. Εγώ. Εσύ δεν μας λες, τώρα δεν μας είπατε. Είσαι στα καλά. Δεν κάνατε άμε την Τωρέτο ότι να ξέρει να το αυτό χρησιμοποιεί. Να ξέρει από μόνος του. Ένας τρόπος είναι, δεν είναι άλλος. Από πού να πάω, από γύρω. Αυτό μας έλειπε τώρα, να αρχίσουμε να δίνουμε και κατευθυντήριες. Από γύρω θα πάω. Από γύρω να πάω. Πες μου, δεν είναι πως αλλιώς γίνεται το ίδιο πράγμα. Ο άντρας ο σωστός που το έχει δουλέψει. Όπως θα έλεγε και ο Αχιλλέας ο Μέσος πολιτός μου, ένας είναι ο φυσιολογικός ο τρόπος. Συγγνώμη τώρα. Την άλλη την toxic την άκουσες που λέει ο άντρας ο σωστός ξέρει τι να το κάνει. Αυτά ναι, λέτε ναι. Και έρχεται ο άλλος μετά και γίνεται σημαία. Άσε με μωρέ. Έχει δίκιο τώρα σε αυτό που σου είπε ο Βασίλης. Κάνουμε βλάκα, βλάκα. Στο σεξ με toxic. Παιδί μου, μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέρον toxic girl να δώσεις όντως αυτές τις οδηγίες. Και δεν μου αρέσει εμένα, μωρέ. Τι σου έχω πει για το μικρόφωνο και το στόμα σου? Σταματήστε να λέτε χαζομάρες πρωί-πρωί. Το μικρόφωνο και το στόμα μου. Επίτηδες δεν έρχομαι κοντά για να μην ακούγονται αυτά που λέω. Μόλις τα πες και ακούστηκα. Δεν τα είπα. Για πες. Εγώ είμαι υπέρ της οδηγίας πάντως και το έχω ακούσει από πολλά κορίτσια τα οποία είναι πολύ ok με αυτό. Να πεις κάτι που μπορεί να σ' αρέσει. Για να ακουστώ. Εγώ είμαι πολύ δεκτικός στις οδηγίες. Για να ακουστώ. Μα θέλω οδηγίες. Η άλλη βαριέται, αγάπη μου, να σου πει οδηγίες εκείνη την ώρα. Παίρνω ένα Lego. Πήρες. Έχεις το Lego σου. Θα πάρω το σχεδιάγραμμα. Λέει πάρε το τάδε του βλάκι, ένωσε το με το τάδε του βλάκι. Πάρε το αυτό το έλικα, βάλε αυτό το φωτάκι. Για να βγει. Πώς θα βγει το αεροπλανοφόρο. Πάρε το Lego σου και άσχημα. Το αεροπλανοφόρο Lego. Ωραία. Πάρε το. Πάρε το. Το τουβλάκι μου. Συγγνώμη, θα κάνω διαφήμιση τώρα, δεν είναι διαφορετικά. Πάρε του IKEA που έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το λεγόμενο... Και θα σου λέω, όπως έκανε η Μόνικα. Τώρα το 4. Τώρα το 3. Το λεγόμενο Hukkiskluk. Ναι. Ναι. Ναι, ωραία, γιατί. Το 2, 2, 2, 2, 1. Κακό δηλαδή τι είσαι. Κακό είναι, Δημήτρη. Κακό είναι, συγγνώμη, όταν, άμα σου πω τη γνώμη σου για τον πόλεμο. Για την ωραία της Γάζας. Δεν θες να ξέρεις για να πεις γνώμη. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Πώς εσύ λοιπόν κάθεσαι στο βάθρο σου και στο θρόνο σου και δεν μου λες εσύ, δεν μου εξηγείς τι σ' αρέσει εσύ να σου εσύ δεν πρέπει να έχεις φροντίσει να μάθεις από μόνος σου. Δημήτρη, δεν είπες αυτό. Δεν είπες να σου εξηγήσει τι της αρέσει. Είπες να σου δείξει τον τρόπο. Και σου λέμε εμείς να σου δείξουμε τον τρόπο. Ναι, τον τρόπο το δικό σου. Γιατί ο τρόπος είναι ο ένας, ο συγκεκριμένος. Και υπάρχει άλλος τρόπος, Βασίλη. Εντάξει τώρα, διαφέρει από άτομο σε άτομο το οποίο συναντιέται. Αλλά εγώ συνεχίζω να είμαι πολύ υπέρ. Όποιος βαριέται να βγει έξω. Next, please. Εγώ είμαι υπέρ του να δίνονται, να δίνεται ένα feedback. Οδηγίες χρήσης. Ιωάννα, τότε γιατί μας λέτε για καλό και για κακό σεξ? Θα κάτσε το φάτε. Α, ό,τι τώρα, σεξ, ναι. Αυτό έχουμε. Ναι. Όπως λέει η μάνα μου, τι έχουμε σε φασολάκια. Όποιος πεινάει τρώει. Θα φας φασολάκια. Όποιος πεινάει τρώει. Ναι. Όποιος πεινάει τρώει. Δεν μπορώ. Εντάξει είμαστε. Τέλειο. Εντάξει είμαστε. Πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα να πούμε εδώ στον Πασχάλη που λέει πείτε μια καλημέρα και μια κουβέντα για το κορίτσι μου που σας ακούει. Εσύ Πασχάλη δεν μας ακούς, μόνο το κορίτσι σου μας ακούει. Και αυτός και το κορίτσι. Α, εντάξει, καλημέρα παιδιά. Πώς το λένε το κορίτσι? Δεν μας λέει. Καλά μας ακούει. Καλημέρα μάπες, βγαίνω με μια κοπέλα, όλα καλά λέει, κάνουμε σχέση και πάνω στη φάση με φώναξε με το όνομα του πρώην της. Και της λέω ντυνόμαστε και φεύγεις. Αντώνη τώρα δίκιο. Ναι. Αντώνη, πώς το λέγανε τον πρώην? Αντώνη, κάτι άσχετο θα ήταν. Φαντάζομαι να του λέγανε Αντώνη, αλλά κατάλαβε ότι έλεγε τον άλλο Αντώνη. Πόσο έξυπνος πια. Έλα, εντάξει. Η Μάπησα Ισαγιώτα έχει τοποθετηθεί στο ζήτημα των Lego και λέει: Lego συναρμολογούμε στα 5. Μετά ή ξέρεις ή δεν ξέρεις. Με manual δεν πρόκοψε κανείς. Κάνεις πολύ διαφωνώ. Μεγάλο λάθος. Επειδή δεν έχεις βαφτιστήρι. Εμένα έχω το βαφτιστήρι μου το Σπύρο που είναι άρρωστος με τα Lego. Έχουν βγει Lego για πάνω από 18 χρονών που είναι λουλούδια, ας πούμε. Καλά, έχει τα αρχιτεκτονική που έχει τον πύργο του Eiffel, το Empire State Building κτλ. Αλλά το λουλούδι. Μιλάμε τώρα για. Λέγκο τώρα μιλάμε εχμής. Μιλάμε τώρα για κάτι μικρά κομματάκια τόσα. Αν θες να γίνεις επαγγελματίας, να κάτσεις, να είσαι και να φανεί και η μαεστρία σου. Βαγγέλη τον έλεγαν τον πρώην. Είπε τον Αντώνη. Τον Αντώνη Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη, τον Αντώνη. Όχι, είπε τον Αντώνη Βαγγέλη. Ναι, τον Αντώνη τον είπε Βαγγέλη. Δεν πειράζει τώρα. Καλημέρα να πούμε εδώ και στο μάπα τον έχασα που λέει έχει πάει φίλο. Νάτος. Εμένα λέει ο Ευθύμης, φίλος μου πήγε στην Τουρκία, έβαλε μαλλιά, πήρε Rolex, 4 Louis Vuitton, μόνο με 99 ευρώ. Θεούλης. Και είναι και ωραία η Τουρκία. Τουρκία, Κωνσταντινούπολη έχω πάει. Κωνσταντινούπολη. Μας συνεχίζουμε. Να πούμε καλημέρα και στο Χριστινάκι μας. Βρε Δημήτρη, λέει άντε και να το συναρμολογήσουμε. Ξέρεις να το χρησιμοποιείς το Lego μετά. Πώς τι να το κάνεις, αυτό το αφήνεις. Μα το Lego, το θέμα να το φτιάξεις. Άμα το φτιάξεις, κάθεσαι και το θαυμάζεις. Δηλαδή, άμα κάνεις ωραία τον έρωτα, κάθεσαι πίσω μετά και κάνεις τσιγάρο ή χαίρεσαι τη ώρα που παίρνεις. Είπα να κάνεις μπάνιο.
πίσω από αυτή την άρνησή σας, κορίτσια, να δώσετε κάποιο feedback για μένα, κρύβεται μια μεγάλη προσδοκία. Μπράβο, η οποία τον άντρα δεν τον αφήνει να εκφραστεί. Μπράβο, καλά. Βασίλη, γι' αυτό μετά κάθεται και λέτε δεν είναι το σπαθί και δεν σκόθηκε η σημαία. Μα δεν σκόθηκε η σημαία. Άμα περιμένω, άμα νομίζω πως ο άλλος είναι η κριτική επιτροπή, να πούμε, του Εθνικού Θεάτρου και έχω απέναντί μου. Να μου δώσει τα τρία ναι. Ακριβώς, για να μου δώσουν τα τρία ναι, εγώ δεν πρόκειται να αποδώσω. Βρε, κάτι άλλο καταλάβατε τόση ώρα. Δεν λέμε αυτό με την Ιωάννα. Όχι, λες ότι υπάρχει τρόπος να αποδώσω τα μέγιστα και δεν μου τον λες. Πρέπει να τον ξέρω εγώ. Άλλο να δώσεις 2-3 tips τι αρέσουν σε σένα. Και άλλο να πρέπει να κάθεσαι να δίνεις οδηγίες στον άλλον τι πρέπει να κάνει. Τι σημαίνει οδηγίες, αυτό ποιο είναι το πρώτο βήμα, ποιο είναι το δεύτερο. Υπάρχουν και δεύτερα βήματα. Ένα βήμα είναι. Όχι, υπάρχει και ένα πρώτο βήμα. Έλα. Σιγά ρε παιδιά, προκαταρτικά και μετά δίσδυση. Αυτά είναι, δεν έχει άλλα. Δημήτρη, καταλάβαμε γιατί δεν έχεις κοπέλα. Βασίλη, κι άλλα. Κάτι 2-3 ενδιάμεσα. Τι βάλανε. Κάτι έχουν προσθεθεί τώρα τελευταία. Βάλανε τώρα. Θα σου δώσω το λόγο, σε κόβω. Σε κόβω τώρα. Έχει μπει διδακτέα ύλη. Εκτός αν μιλήσεις για τα βήματα που βάλατε. Ίσως στην επιτροπή που μπήκαν τα βήματα. Ναι. Τωρετά. Ίσως στην επιτροπή. Πρόεδρος. Έχεις εισηγηθεί βήματα έξτρα. Και εσύ αυτά τα βήματα ξέρεις. 1, 2, 3. Δεν θα σου μιλήσω τώρα. Και έχω πολλά να σου πω για τα βήματα. Και τα βήματα μόλι. Έλα. Κολοκυθά, ξέρεις τα βήματα εσύ τα παραπάνω. Τι. Ορίστε. Τα λέει και η Καλυμάνη. Τι. Και τώρα συνεχίζουμε. Θέλω να, παιδιά, θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα της φίλης μας της Νίκης. Ρε Νίκη. Ο Αναστάσιος το λέει, μισό λεπτό. Όχι, το ρόπαλο λέει, μην ξεχάσεις σπηλιά. Σιγάρες οι άνθρωποι του ουρανοξύστη. Μεγάλο πρόβλημα το κόμπλεξ πάντως. Τρεις μήνες σχέση. Σεξ κάμποσες φορές. Δεν το πιστεύετε αυτό που θα πει τώρα, αλήθεια. Τι θα πει. Σεξ κάμποσες φορές. Και δεν μ' άφηνε να του το δω. Τι. Φώτα σβηστά. Πώς το έβαζε, έκπληξη. Φώτα σβηστά. Φώτα σβηστά. Έκπληξη σου. Περίμενε. Μία συγκεκριμένη στάση και ακόμα δεν ξέρω τι είχε και κάτω. Τρεις μήνες σχέσεις και δεν έχει δει η κοπέλα. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Έλατε. Μήπως δεν είχε. Και τι. Όχι, τι έβαζε. Γινόταν λέει. Αχ, τίποτα άλλο. Αλουνού, δεν ήθελε να το δει. Τι είχε και δεν ήθελε να το δει. Μην του το δει, είναι αυτό που λέμε. Μήπως ήταν ντροπαλό. Φοβόταν μήπως του το δει και γίνει πέτρα. Πόσο ντροπαλό. Ναι, ρε παιδιά, δεν γίνεται να μην το δει. Μήπως ήταν κόκκινο. Δεν γίνεται να μην το δει. Τι του βάζε μουτσούνα, του βάζε. Γυαλιά και μύτη. Του βάζε μπλε. Γυαλιά, μύτη και μουστάκι. Άκου τώρα. Πόσο στα τυφλά πια. Αν προκατακτικά κάνανε αυτοί. Δεν κάνανε, όχι. Προφανώς όχι, γιατί σου λέει και μία συγκεκριμένη. Ναι, γιατί τα μάτια είναι εκεί. Μία συγκεκριμένη τοποθέτηση των σωμάτων. Παιδιά, πρώτα βλέπεις, μετά ψωνίζεις. Φάτε μάτια ψάρια τα νερά. Τι γίνεται. Ακούστε τη σόπερ. Αυτό δεν ισχύει πάντα, Ιωάννα μου. Αυτό δεν ισχύει πάντα. Όχι, γιατί Ιωάννα μου, γιατί βγαίνουμε και στις εκπτώσεις. Όχι, όχι. Γιατί τα μισά σας ψώνια τα κάνετε από τα Farfetch και από τα ίντερνετ. Εκεί δεν τα βλέπετε. Σας στέλνουν σπίτι όπως είναι. Το Farfetch δεν κάνει λάθη. Το Farfetch. Το πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά παίρνεις αυτό που βλέπεις. Καλημέρα να πούμε και στην αγανακτισμένη Ολυμπία που λέει: μαλλιά, ο άντρας μου δύο φορές έβαλε. Μία από πλάγια, μία από σβέργο και πάλι τάχασε. Τώρα ό,τι έχει μείνει το ξυρίζει. Πήρε από το σβέργο και τα έβαλε στο κεφάλι. Όχι, μία έβαλε πίσω, μία έβαλε εδώ, μία έβαλε εκεί, μία έβαλε παραπέρα. Αλλά από κάπου σου παίρνουν, ναι, νομίζω. Σου παίρνουν. Ναι, από σένα σου παίρνουν, δεν παίζουν. Α, δεν είναι. Άμα... Δεν δέχεται τα μαλλιά ο άντρας της. Όχι, παιδί μου, ναι, παίρνουν δικά σου τα μαλλιά. Το αποβάλλει. Πρέπει να έχεις τουλάχιστον πίσω. Από πίσω σου βάζει. Ναι, μπροστά. κάτι, λίγο να έχεις. Ή αυτό το παλιακό που είχαν πίσω οι άντρες, ας πούμε, 80s, 90s, είχε φύγει όλο το από πάνω και ήταν μια κουρτινούλα πίσω. Πω. Κρίμα, η οποία έκανε στο τέλος και καρεδάκι, τσακ, γύριζε μέσα. Λασποτήρας. Σιγά-σιγά. Ο λασποτήρας νομίζω είναι προς τα έξω. Α, προς τα έξω. Ναι, είναι φλου. Κάθεστε και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Δεν κοροϊδεύουμε. Όχι, δεν είναι. Τα μούτρα σου κοροϊδεύετε. Εμείς είμαστε άστα να πάνε, κλάφτα. Γεγονός. Η Γέλη λέει στα 52 μου, στα 52 μου ένα ξέρω σίγουρα. Για να είναι καλό το σεξ χρειάζεται χημεία και επικοινωνία. Ο ένας ξεκινάει, ο άλλος ακολουθεί. Έτσι, μπράβο. Συμφωνούμε. Ποια είναι η φίλη μας? Η φίλη μας η Γκέλη. Συμφωνούμε. Γκέλη, έτσι είναι. Έτσι, μπράβο Γκέλη. Καλημέρα και στον Κώστα να πούμε. Όλα τα κάπα της Γκέλης είναι γκ. Είναι γκ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καλημέρα μάπες, λέει ο Κώστας. Ενώ εμένα μου αρέσει. Είδες, μου το παίζεις έξυπνη.
Δεν το παίζει έξυπνη, δεν καταλαβαίνει, βλέπει λοιπόν. Εγώ το παίζω έξυπνη. Πολύ είναι έξυπνη. Τα σεξουαλικά τα πιάνει όλα και τα λοιπά και είσαι να πούμε. Εγώ. Ναι, 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 ότι είσαι πρώτο. Εγώ. Ούτε καν. Ότι ψωνίζει από Farfetch. Ναι, πρώτο κοτσίφι. Έλα, πάμε. Ενώ λέει εδώ ο Μάπα, εγώ θέλω να είμαι εργάτη σαν το δάσκαλο του Νούγκα και πιάνω την εργασία μου και όλα καλά. Και στείλουμε σκαλωσιά και ξεκινάμε τη δουλειά. Να του κολλήσουμε ένσημα τότε. 7 στις 10 γυναίκες δεν το θέλουν και μετά εγώ ξενερώνω. Δεν μπορώ να αποδώσω. Τι δεν θέλω. Δεν το θέλω. Την εργατιά του. Όχι, ρε παιδιά. Δεν... Έλα, Μορτόρα. Πού έχει πέσει. Έτσι, αυτό. Ναι. 7 στις 10 τώρα ο άνθρωπος έχει και το στατιστικό του εδώ. Στις γυναίκες οι περισσότερες θέλουν, αλλά στους άντρες να ξέρετε ότι γίνεται, συμβαίνει να μην. Εσείς να νομίζετε ότι το κάνετε καλά, δεν το κάνετε καλά. Ναι, νομίζεις. Καλά, εντάξει. Ναι, ναι. Εγώ μου κλείσει την αυτή. Όχι, μου κλείσει το μικρόφωνο. Λοιπόν, πάει αυτή. Πάρα πολύ. Μείον ένα. Ετοιμάσου, κουμπαρά. Γιατί εγώ τι έκανα. Γιατί επόμενη, μην γελά. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Πάμε, έλατε. Πάμε και θες. Ναι. Έλα, άνοιξε τι. Πάμε. Καλημέρα να πούμε και στο Γιώργο που έχει στείλει το μήνυμά του και λέει καλημέρα. Καλημέρα στην Ειρήνη που γελάει μόνη της στο λεωφορείο. Γεια σου, Ειρήνη. Χαιρετισμού στο λεωφορείο. Καλημέρα στην Κέλλη που λέει: νομίζω, παιδιά, έχουμε ξεχάσει λίγο και την ουσία του σεξ. Να ενωθεί με τον άλλον, να υπάρξει το παιχνίδι και όχι να δούμε ποιο θα είναι ο καλύτερο. Ναι, δεν είναι διαγωνισμός. Καλά, δεν κάνουμε κόντρες. Εσείς που το κάνετε, λες και είναι κριτική επιτροπή. Άντε, μωρέ. Ο Νίκος λέει: καλημέρα, Μάπες. Η γυναίκα είναι το πιο περίεργο πλάσμα που κάνει έρωτα μαζί της. Αλλά όταν πηγαίνει στο μπάνιο ή βγαίνει από αυτό, φοράει πάνω της την Άρτα και τα Γιάννενα για να μην τη δεις. Τι κορίτσια έχετε γνωρίσει. Από την Άρτα και τα Γιάννενα. Εσύ φρόντισε να σου αρέσει χωρίς αυτά για να μην νιώθει και εκείνη την ανάγκη να τα βάζει. Άρε, Δημήτρη, πέστα. Και να τη δίνει ότι σου αρέσει χωρίς αυτά. Βέβαια. Έπρεπε, λέει, να έχει φύγει από χθες από αυτή τη σχέση η Μάπισσα πριν που δεν της το δείχνει. Έτσι μας λέει η Άννη. Γιατί δεν της το δείχνει αυτός ο κρυψί. Δεν θα σας πιάνει τρέλα. Ο Κρυψίπουλος. Α, ακούστε παιδιά, συγγνώμη, ναι. Τοποθετήθηκε η Μάπισσα ή η Παθούσα. Ήμασταν 20χρονα και ήμουν η πρώτη του. Και τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, το φύλαγε να το δει η δεύτερη. Μην του το μνηματιάσει. Και τι φοβάται, στο αφρολέξ το είχε. Μα πραγματικά. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν με το μυαλό. Συμφωνώ με τον Δημήτρη, λέει η Μαργαρίτα. Η εγκεφαλική έλξη είναι το παν. Αν ο άλλος σου έχει κάνει την εγκεφαλική ζημιά, τέλος. Δεν κοιτάς καν εμφάνιση. Προκαλέστε και λέτε και για βήματα και για πράγματα. Δεν είπαμε τι μου έχετε γίνει όλες τώρα. Εσύ που εγώ τη συμφωνώ. Εγώ σου είπα τα βήματα είναι τρία. Και εσύ κάτσε μου λε 5-6-7 και η άλλη ντορέτα εδώ. Καλά, και εσένα δεν λέω. Εγώ για μην πει γιατί δεν είπα τίποτα εγώ. Λες και εσύ μαζί. Ότι είναι παραπάνω τα βήματα. Ιωάννα μου, λέει ο Νικόλαος. Ναι, ναι. 5 στα 10 ζευγάρια. Που είναι καιρό μαζί, είτε το σεξ είναι κάκιστο, είτε ανύπαρκτο. Και συμπληρώνει. Είτε με ραντεβού. Mm. Όλες λέει το παίζετε πολύ έτσι καυτές στα λόγια μπράβο, και στο είναι. Κρεβάτι αστερίες. Άστε μας ρε κορίτσα. Άσε μας μωρέ Νικόλα και εσύ. Νικόλαος πολύ δυνατός. Άσε μας τώρα. Next. Έχουμε και κάποια έτσι σχόλια του τύπου. Ευτυχώς Δημήτρη που είσαι εσύ στην εκπομπή και διορθώνεις τις γραμματικές γιατί φωνάζει η δασκάλα στο σπίτι αλλά δεν την ακούει κανείς. Εντάξει τώρα ρε παιδί μου λίγο με αυτά τα... όλο και κάτι θα κάναμε. Δεν πειράζει γι' αυτό είσαι εδώ για να μας διορθώνεις. Ναι, κάποια στιγμή όμως εγώ... Δεν θα είμαστε εδώ. Η Χριστίνα καλά τα λέει. Να τους τα μάθουμε και μετά να τα κάνουν και με τις άλλες. Όχι βέβαια. Δικιά μας αυτή. Τι σκέψη είναι αυτή. Είναι και αυτή η σκέψη. Πέντε υπόγεια από κάτω έχει. Δεν πειράζει. Κάτσε εσύ εκεί με τον άσχετο.